Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Άλλο ένα βράδυ εδώ παρέα με Γιάννη Χιλδίδη, Κωστής Ραπτόπουλος. Έχουν απεργία οι δημοσιογράφοι. Εμείς δεν είμαστε. Δεν έχουμε την τιμή να είμαστε δημοσιογράφοι. Δημοσιογράφος είναι ο Κόκκινος, ο οποίος νομίζουμε πλέον δεν κάνει απεργίες και είναι απεργοσπάστης. Λοιπόν, ο Παοκάρα έχει αύριο κύπελο στα Χανιά, θα περάσει. Ο Μπερμπάτοφ πονάει γάμπα. Εντάξει, ο Άρης έχει βρει το δρόμο του. Ο Σκόρδας πάει, πέφτει, λιποθυμάει να πούμε στα δικαστήρια. Εκλυπαρεί τους ανθρώπους που θα υπογράψουν την καταδίκη του, γιατί χάνει την περιουσία του. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Η εκαθάριση πάει να προχωρήσει στον Άρη, πάει την μπλοκάρει ο Σκόρδας κτλ. Οι Ηρακλειδείς, έχοντας το φιδάκι το διαμαντί, νομίζουν ότι έχουν το ανακόντα και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί σαν τον Κόκκινο μου λέει: ανακόντα! Τι είναι το ανακόντα, ρε Κόκκινο, το πουλί, ανακόντα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια φωτογράφηση γυμνή εκεί σε ένα ξενοδοχείο, το Πόρτο Παλάς του φίλου μας, του Δημήτρη του Μαμαδά, για ένα περιοδικό. Γδυνόμαστε που λες, λέω: αυτό είναι ο ανακόντα. Αυτό. Αυτό λέω είναι το φιδάκι ο διαμαντή του λέω. Ποιο ανακόντα είναι αυτό, δεν Κόκκινο του λέω. Τέλος πάντων, πέρασε η μέρα σήμερα έτσι μη δημοσιογραφικά. Είχα πει και το μεσημέρι πριν πάμε στο θέμα μας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα και απασχολεί πολύ κόσμο και ταλαιπωρεί πολύ κόσμο και έχει κλάψει πολλοί κόσμος και έχει σωθεί πολλοί κόσμος. Θα τα πούμε σε λίγο. Είχα μιλήσει για ένα deal που ήταν να κάνει ο Σαββίδης με τον Καρυπίδη, ο πρόεδρος του Άρη με του ΠΑΟΚ. Στο επιχειρηματικό κομμάτι ήταν να πάρει το Μαρινόπουλο, να πούμε, ο Σαββίδης. Είχε δώσει κάποια λεφτά στον, πώς το λένε, στον Καρυπίδη για την εξαγορά του Μαρινόπουλου. Ακόμα δεν έχει γίνει ιστορία. Πήρα ένα μήνυμα από τον Βασίλαγα. Το ξέρεις τον Βασίλαγα? Τα σούπερ μάρκετ. Είναι ακροατής. Ναι, είναι και τηλεθεατής ο Βασίλαγας. Επιχειρηματίας. Αυτός είναι στη Βραζιλία. Δεν έφυγε για φορολογικούς λόγους σαν τον Παπαντονίου. Αυτός έφυγε για άλλους λόγους. Και μου λέει ότι σκέφτομαι πολύ σοβαρά, λέει, να εξαγοράσω το Μαρινόπουλο. Μου λέει ένα ποσό, εγώ δεν το λέω το ποσό. Έχω Βραζιλιάνους τραπεζίτες, μου λέει, επενδυτές που έρχονται μαζί με τον Βασίλαγα στην Ελλάδα για την εξαγορά του Μαρινόπουλου. Επειδή το ρώτησα, λέω να το βγάλω στον αέρα, μου λέει βγάλω το άμα θες, δεν είναι τίποτα κρυφό κτλ. Σκεφτόμαστε να μπουκάρουμε κτλ. Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο Μαρινόπουλος, να πούμε, ο Καρυπίδης, ο Σαββίδης κτλ. Στο θέμα της εξαγοράς αυτού του κολοσσού της. Των σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλο. Θα θυμάσαι Μαρινόπουλο, είσαι μικρό. Αν αγαπάτε τη δραχμή σα, ο ποιμή, ο ποιμή με ένα κεφάλι σαν του Κόκκινου, ο ποιμή με τη δραχμή. Το πρόλαβε? Δεν το πρόλαβε. Ο ποιμή. Σήμερα θα ξεφύγουμε λίγο από τον γιατρό τον Ηρακλειδέα, θα ξεφύγουμε λίγο από τον Τζόρνταν και τον ΠΑΟΚ, θα ξεφύγουμε από τη Β' Εθνική, από την Ευρώπη, από τα προβλήματα του ΠΑΟΚ και τα αρνητικά και θα πάμε σε ένα κομμάτι τη ζωή το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένα κέντρο επανένταξης για άτομα εθισμένα στα ναρκωτικά, στα ίνοπνευματώδη και στα τυχερά παιχνίδια. Στέργιο, καλά το λέω? Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ο Στέργιος είναι ακροατής, έτσι. Καλησπέρα και στους ακροατές σου. Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι στο Πλαγιάρι αυτό. Έχει τηλέφωνο, έχει φάξη και τα λοιπά. Και είσαι εκεί ως όχι νοσηλευτής. Ως θεραπευτής ατόμων που έχουν αυτά τα προβλήματα. Μάλιστα. Προβλήματα εθισμού πάνω σε ουσίες. Ναι, βάλε μου σε μια γενικότερη φάση. Θα έχεις φέρει και τους φίλους, τα παιδιά. Εσείς έχετε καθαρίσει από όλα αυτά. Έχουμε έτσι καθαρίσει, είμαστε χρόνια καθαροί. Εγώ έχω σπουδάσει, ο Γιώργος επίσης σπουδάζει. Τι έχεις κάνει, μια βοήθεια? Έχω σπουδάσει συμβουλευτική εξαρτήσεων. Ο Γιώργος? Και ο Γιώργος το ίδιο. Εσείς τώρα δηλαδή μπορείτε να βοηθήσετε παιδιά. Αλλά και μεγαλύτερους και σε ηλικίες δικές μας έχει, σε και εμένα. Έχει, από 20 μέχρι 50 χρονών. Παραπάνω δεν έχει? Παραπάνω πεθαίνεις, δεν έχω δει και πολλούς ανθρώπους που... Α, είναι το ανώτερο δηλαδή, ναι. Είναι σπάνιες περιπτώσεις. Μπορεί να καταφέρεις, ας πούμε, να κάνεις μια συνεχόμενη χρήση για πολλά χρόνια και να ζήσεις τόσο. Είναι θλιβερό, αλλά συνήθως έτσι είναι. Πες μου καταρχήν από την εμπειρία σου. Γιατί εσύ είσαι σαν ένας μεγάλος αθλητής. Εγώ δεν είμαι ποδοσφαιριστή μεγάλο, ας πούμε. Το θεωρώ ικανό, αλλά το να ξεφύγεις από μια τέτοια ιστορία δύσκολη θέλει κότσια, να πούμε, θέλει και βοήθειες, θέλει και
καλή ψυχολογία και στήριξη από τα άτομα γύρω κτλ. Εγώ σε κάλεσα γιατί βρεθήκαμε εκεί στη Λαμπράκη, στο φίλο μου τον Χρήστο που έχει το ψιλικατζίδικο απ' έξω και τα είπαμε. Έτσι, τον Παοξή. Τώρα εκεί ήμουνα, πήρα τον καφέ και ήρθα. Θέλω να πει στον κόσμο και σε εμάς οι οποίοι δεν το ξέρουμε το αντικείμενο τόσο πολύ, σε ποια φάση βρισκόμαστε με την κρίση. Δηλαδή, πώς έχω μάθει ότι πολλοί έχουν κυλήσει, και ειδικά νέοι άνθρωποι, από από τη δυσκολία να ενταχθούν στην κοινωνία επαγγελματικά κτλ. Πες μου καταρχήν, και θα μιλήσω και τα άλλα τα παιδιά αν θέλουν, γιατί εσύ ξεκινάς, από πού ξεκινάει η όλη ιστορία, ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορεί, ας πούμε, να οδηγήσουν ένα νέο άνθρωπο στην εξάρτηση. Γιατί μου λες εδώ ότι όχι εθισμένα στα ναρκωτικά, αλλά και στο ενόπνευμα, αλλά και στα τυχερά παιχνίδια. Υπάρχει, ας πούμε, αυτή εδώ είναι ξεχωριστή ιστορία. Δηλαδή, εδώ αναφέρονται τρία πράγματα, τρεις καταστάσεις. Υπάρχει περίπτωση να είναι και στα τρία κάποιος μπλεγμένος. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσει κάποιος και από τα τρία. Εγώ δεν σου λέω ναρκωτικά μόνο, ή ενόπνευμα μόνο, ή τζόγο μόνο. Να είναι ένας ο οποίος είναι μερακλής, να πούμε, και ναρκωτικά και αλκοολισμός, και να και τζογαδόρος. Ακριβώς. Και να την γλιτάρει από αυτή την ιστορία. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Γίνεται. Καταρχήν, πες μου έτσι πως εσύ στην κοινωνία τα βλέπεις τα πράγματα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα τώρα. Πώς πάει η ιστορία. Δηλαδή, πολλοί φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτοί που μένουν, τι γίνεται τώρα. Βάλε με λίγο στο παιχνίδι να ακούσει και ο κόσμος, γιατί και πολλές μανάδες και μπαμπάδες, αλλά και κάποιοι που είναι ακροατές μας και τηλεθεατές στην τηλεόραση, έχουν περάσει από αυτό το look, έτσι. Ακριβώς. Για να σε ακούσω. Κοίταξε να δεις, Κώστα. Ο εθισμός είναι από τη φύση του μια κοινωνική πολιτισμική ασθένεια. Εμφανίστηκε τον προηγούμενο αιώνα στην ουσία. Πριν από αυτό δεν έχουμε καταγραφές τέτοιων προβλημάτικας μάστιγας. Κοίταξε τώρα να σε διακόψω. Εθισμός μπορεί να είναι και στη ζάχαρη, μπορεί να είναι και στην κοκακόλα, μπορεί να είναι και στην κρεατοφαγία, μπορεί να είναι εθισμός στη δουλειά σου, εθισμός, ξέρω εγώ, στο σεξ, εθισμός. Δηλαδή δεν ήσασταν άρρωστοι εσείς μόνο που είσαστε εθισμένοι σε αυτά. Εσύ στα ναρκωτικά ήσουν ή στα ενοπνευματικά. Ας προσπαθήσουμε, ήμουν και στα δύο. Ας προσπαθήσουμε να το χωρίσουμε κυρίως σε δύο μεγάλες κατηγορίες εθισμών. Είναι εθισμός σε ό,τι αφορά τις ουσίες που αλλάζουν την ψυχική σου διάθεση, οι οποίες είναι τα ναρκωτικά, ας τα πούμε έτσι, όλες τις ουσίες και το αλκοόλ. Υπάρχει συνήθως συνδυασμός αυτών των δύο. Δηλαδή, αν την πατήσεις, ας πούμε, με το αλκοόλ, μπορεί να το γυρίσει το ναρκωτικό, ή αν το γυρίσει το ναρκωτικό, αυτομάτως υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος να. Συμβαίνει πολύ συχνά. Συνδυασμός. Ή αντικατάσταση, έτσι λέγεται. Αφήνω τα ναρκωτικά και γίνομαι αλκοολικός. Τι χειρότερο. Δεν μπορώ να απαντήσω σαφώς αυτή την ερώτηση. Τι είναι πιο επικίνδυνο για να σε φάει λάχανο, ας πούμε, να. Για μένα πιο ύπουλο είναι το αλκοόλ. Ακόμα περισσότερο. Γιατί είναι κοινωνικά αποδεκτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι αλκοολικοί χωρίς να το ξέρουν, ας πούμε. Και δεν το παραδέχονται. Ας έχω εγώ δικούς μου, ναι. Εντάξει, δεν λέω. Ρίχνουν πράγμα μπόλικος, έλεγα έξω κτλ. Αλλά αυτοί, επειδή είναι κοινωνικά αποδεκτοί, κινδυνεύουν, λες, περισσότερο. Ακριβώς. Από κάποιο που έχει εθιστεί στα ναρκωτικά, γιατί αυτός δεν είναι κοινωνικά αποδεκτός. Και εκεί μπορεί να μπει, ας πούμε, το σημείο τριβής, ρε παιδιά, να την γλιτώσω και τα λοιπά, γιατί στο σπίτι φωνάζουν, ενώ αν έχεις ένα γιο ή μια κόρη που κοπανάει, ας πούμε, ουσιάκι, εντάξει το παιδί, μάλιστα, δεν η το έχω. Οι θάνατοι από αλκοόλ ίσως να είναι περισσότεροι συγκριτικά με τους θανάτους από ναρκωτικά. Δηλαδή, μιλώντας για ατυχήματα, μιλώντας για ασθένειες που προκύπτουν από βλάβες εσωτερικών οργάνων σε σχέση με την κατανάλωση αλκοόλ. Ναι. Οπότε κυρίως χωρίζουμε τον εθισμό σε δύο βασικές κατηγορίες. Είναι οι ουσίες, όπως σας αναφέραμε, μαζί και το αλκοόλ. Οι ουσίες είναι? Το χασίς, η ηρωίνη, η κοκαίνη, τα ψυχοδιαγερτικά, έτσι όπως λέγω, αυτά τα υπνοτικά. Αυτά τα ψυχοδιαγερτικά. Στα πάρτι κυρίως εμφανίζονται αυτά. Α, είναι καινούργια, ναι. Την τελευταία 15ετία κυρίως έχουν εμφανιστεί στην Ελλάδα. Από Αμερική ήρθανε. Εγώ έβλεπα, επειδή βλέπουμε πολλοί κινηματογραφάκες, βλέπω εκεί πέρα τα χάπια που είναι και νοθευμένα και τα λοιπά, και μπορεί να σε στείλουν και έτσι, έτσι. Αυτά, το έκσταση, το MDMA, ίσως το ICE τώρα τελευταία, ναι. Η μεθαμφεταμίνη. Αυτά από περιέργεια, Στέριο. Δηλαδή, πάω εγώ σε ένα πάρτι. Εγώ πήγαινα, ο Φουκάρας δεν έπινα, γιατί ήθελα να γίνω τερματοφύλακας. Παπάρια έγινα, δεν έγινα τερματοφύλακας, αλλά τη γλίτωσα, ας πούμε. Όχι θα κάνω προπόνηση, όχι θα γυμναστώ, όχι θα κάνω αυτό και τα λοιπά, να είμαι κοντός, να φύγω, ξέρω εγώ, από το δοκάρι. Λοιπόν, δεν έπινα. Και πήγαινα στο πάρτι
και την έβγαζα, ας πούμε, με γκαζόζα και τα λοιπά. Τη γλίτωσα, λες. Με γλίτωσε το ποδόσφαιρο, λες. Θα σου απαντήσω ναι. την ερώτηση. Θέλω να σου πω όμως να γυρίσω. Ήθελα και εγώ να πιω κανένα ουισκάκι, αλλά κρατιόμουν, καταλάβες. Κατάλαβα. Ναι. Να γυρίσω λίγο πίσω και να σου πω ότι χωρίζονται κυρίως ο αθλησμός στην κατηγορία των ουσιών και στην κατηγορία των συμπεριφορών. Αυτό δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, ο τζόγος είναι μια συμπεριφορά. Α, ο τζόγος είναι άλλο. Ευθύζεσαι σε μια συμπεριφορά. Η κατανάλωση ναρκωτικών ή αλκοόλ είναι κατανάλωση ουσιών, χρήση ουσιών. Δηλαδή, για να καταλάβω, στέλνω, εκεί που είστε στο κέντρο επανένταξης, στην πνοή, που είναι στο πλαγιάρι, έτσι, υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος ο οποίος δεν είναι εθισμένος στο αλκοόλ, δεν είναι εθισμένος στα ναρκωτικά, αλλά είναι εθισμένος στο τζόγο μόνο. Ναι, μόνο. Ναι, ναι. Μπορεί να, να μην πίνεις, να μην καπνείς και να είσαι εθισμένος στο τζόγο. Έτσι, μπορεί ναι. να το κάνει. Ναι, μπορεί, Απλώς είναι. Ναι, ναι, για μένα, ίσως ακόμα περισσότερο δύσκολο κάποιος να κόψει το τζόγο. Κάτσε να δούμε πώς το κόβουμε τώρα. Είπαμε τα προβλήματα. Θα συνεχίσουμε τώρα πώς το θεραπεύουμε το όλο σκηνικό. Πάμε όμως σε ένα διάλειμμα, γιατί ο Γιάννης Κυλιτίδης και 12.30 μου λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στο διάλειμμα και συνεχίζουμε την κουβέντα εντός δευτερολέπτων. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Στέριο. Άρα λοιπόν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και υπάρχει άνοδος, όπως μου είπες, και εκτός αέρα. Υπάρχει άνοδος. Γεωμετρικά κάθε δεκαετία αυξάνονται οι χρήστες και είναι κάτι που δεν ακούγεται. Δηλαδή το μέγεθος που έχει πάρει η μάστιγα δεν ακούγεται. Εκ του πονηρού πιστεύεις? Δεν ξέρω αν είναι εκ του πονηρού ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως είναι κάτι που πλέον έχει παραμεριστεί. Θεωρείται σαν ένα κοινωνικό φαινόμενο και τι να πω, ας πούμε. Δεν ασχολείται σχεδόν κανένας πλέον. Η συμπεριφορά της οικογένειας. Τώρα εσείς είστε έμπειροι, ξέρετε πώς θα συμπεριφερθείτε κτλ. Τώρα μας ακούνε γονείς πιθανόν που στο σπίτι μπήκε αυτό το πρόβλημα. Γιατί στη ζωή υπάρχει μια χαρά και 10 λύπες. Στις λύπες μέσα σε αυτές είναι και αυτό το πράγμα. Τι κάνουν τώρα αυτοί? Η ελληνική οικογένεια, θα σου πω ένα, είναι ανέτοιμη. Είναι εντελώς ανέτοιμη και ανεπαρκής να διαχειριστεί ένα τέτοιο μεγάλο ζήτημα. Γιατί? Είναι απροετοίμαστη. Γιατί της λείπει η γνώση, η πρόληψη, αυτό που λέμε πρόληψη που ακούγεται τόσο συχνά, αφορά τις οικογένειες. Ναι. Καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά, μια σοβαρή πιθανότητα πλέον να δοκιμάσουν ναρκωτικά, ας το πούμε έτσι, ουσίες, και κάποια από αυτά σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό να καταλήξουν να έχουν πρόβλημα με τις ουσίες, είναι πολύ σοβαρή αυτή η πιθανότητα. Οι οικογένειες είναι εντελώς απροετοίμαστες. Είναι τα ναρκωτικά και η χρήση τους είναι θέμα ταμπού στις οικογένειες. Δεν το συζητάνε, μένουν απ' έξω, δεν ενδιαφέρονται να μάθουν, να ενημερωθούν, και έτσι όταν έρχεται στην πόρτα σου το πρόβλημα, σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Περνάει πολύ. Ήταν μυστικό, μην το πάθει ο Θείος Μανώλης. Μπαίνουν σε μια άρνηση, μέρη, ναι. Δηλαδή περνάνε χρόνια. Μας κάνατε ρεζίλες. Δεχόμενη τη χρήση, περνάνε χρόνια και αυτό μετά έχει αντίκτυπο και στον ίδιο το χρήστη αλλά και στην οικογένεια. Έχει σοβαρές. Δεν κινητοποιείται γρήγορα. Άρα λες ότι ο φόβος της κινητοποίησης έχει να κάνει με τη γενική κατακραυγή, το φόβο της γειτονιάς κτλ. Άρα εσύ τώρα λες ότι αν το κρατήσουν κρυφό και να το κουκουλώσουν το θέμα, είναι πολύ χειρότερο. Πιστεύοντας ότι σαν γρίπη θα περάσει. Ναι. Ότι είναι κάτι που του βρήκε το παιδί του σαν γρίπη, ας πούμε, ή μια κρίση της ηλικίας εφηβείας και θα το. Θέλει μετά λοιπόν ταχύτητα, οργάνωση και ψυχραιμία. Και ενημέρωση. Και ενημέρωση. Περισσότερα από όλα χρειάζεται ενημέρωση. Να απευθυνθούν δηλαδή σε ανθρώπους που γνωρίζουν. Λοιπόν, εσύ είσαι ένας από αυτούς. Για πες τώρα αυτούς που μας ακούνε και έχουν αυτό το πρόβλημα. Ωραία. Τι κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή, εδώ που είσαι εσύ. Τι χρειάζεται για να έρθει κάποιος, δηλαδή, εδώ στο. Πέστε εσύ τα. Χρειάζεται απλώς να επικοινωνήσει μαζί μας. Ας πούμε, μπορεί να μπει στο ίντερνετ, να πατήσει www.πνοηστηζωή.gr. Ξαναπέστε ρε, εσύ, δεν το ξανά. Να πατήσει στο ίντερνετ www.πνοηστηζωή.gr. Στα ξένα, είστε όπως να είναι. Θα βγει στα ελληνικά αυτό. Α, εντάξει, πνοηστηζωή.gr. Ωραία. Στα ξένα είναι οι χαρακτήρες, αλλά θα βγει στα ελληνικά η ιστοσελίδα. Είναι διαθέσιμη για τον οποιοδήποτε θέλει να μπει. Και επίσης το τηλέφωνο 32-23920-25-456. Δεν βλέπω κοντά, ρε Σιστέρη, γι' αυτό στο δίνω. Έχω πρεσβειοποιηθεί. Το ξαναλέω το τηλέφωνο 23920-25-456. Πού είναι αυτό? Αυτό βρίσκεται στο πλαγιάρι. Εδώ, στο αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο, λίγο πιο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται εκεί πέρα, δηλαδή, πρέπει να εγκλειστεί κάποιος εκεί, να μείνει, παραμένει
σαν έγκλειστος, δηλαδή είναι κάτι το τρομακτικό, κάποιος ακούσε, θα με κλείσουν. Γίνεται μία αξιολόγηση αφού έρθουν σε επαφή η οικογένεια και το άτομο που μια προϋπόθεση είναι να θέλει και ο ίδιος να κάνει κάτι με το πρόβλημά του. Κάνουμε μια αξιολόγηση, μια συζήτηση και μετά από εκεί και πέρα βάζουμε. Πρέπει δηλαδή να έρθει ο ίδιος. Με την οικογένεια. Με την οικογένεια. Βάζουμε κάποιους στόχους. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, εμείς αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε είναι στην ουσία ένα κλειστό πρόγραμμα απεξάρτησης που 12 βημάτων. Που 12? 12 βημάτων. Είναι η μέθοδος. Δεν το ξέρω αυτό. Πες το, τι είναι της αυτό. Της αποθεραπείας. Ναι. Είναι μακροχρόνια πολύ. Όχι. Είναι περίπου για την ολοκλήρωση χρειάζεσαι 6 μήνες. 6 μήνες. 6 με 8 μήνες. Ναι. Είστε παράδειγμα απεξαρτημένων ανθρώπων οι οποίοι έχουν μπει στη ζωή, στη δουλειά, στην οικογένεια, στην καθημερινότητα. Και αυτός είναι ο στόχος του προγράμματος. Γιατί το πρόγραμμα, ένα κομμάτι του, η αρχική φάση, ίσως 2-3 μήνες είναι σε ένα κλειστό επίπεδο, σε ένα κλειστό πλαίσιο. Από εκεί και πέρα έχεις μεγάλη επαφή με το έξω, με εξόδους, με άδειες. Δηλαδή αυτά που λένε Στέργιο, έμπλεξε με τα ναρκωτικά, κάηκες. Είναι μια δύσκολη στιγμή, αλλά δεν είναι, πώς το λένε, όχι, δεν είναι. Μη αναστρέψιμο. Μπράβο, δεν είναι μη αναστρέψιμο. Ναι. Μπορείς, αν βρεθείς στο κατάλληλο περιβάλλον με τους κατάλληλους ανθρώπους και θες και εσύ ο ίδιος, έστω και λίγο, να γυρίσει. Αυτό τώρα είναι ιδιωτικό, είναι συνάμα με το κράτος, είναι αυτό τι ακριβώς είναι, ας πούμε, το που νοείς στη ζωή. Είναι, βοηθάει η πολιτεία ή η πολιτεία. Η πολιτεία δεν βοηθάει καθόλου. Έχει εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια. Παλιά βοηθούσε, ας πούμε, πρόλαβες βοήθεια από την πολιτεία. Αντιλαμβάνεσαι ότι η πολιτεία δεν τη συμφέρει να γίνεται καλά, εσείς. Είναι πολύ σκληρό. Να γίνουμε καλά. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Εγώ είμαι Ραπτόπουλος, 19 χρονών 20. Πάνω στην τρέλα μου, ξέρω εγώ κτλ. Και έχω μια ζωηράδα, μια αυτή κτλ. Μπαίνω σε ένα κόμμα. Να σου πω κάτι, Κώστα. Δεν με θέλουν. Με θέλουν πιο έτσι, μαλθακό, έτσι. Ναι, δεν με θέλουν έτσι δυνατό. Άρα και αυτό δεν βοηθάνε, λες. Ή δεν υπάρχουν κονδύλια. Από την Ευρώπη δεν παίρνουν κονδύλια για αυτές τις καταστάσεις. Κάτι ΕΣΠΑ, κάτι ΒΕΣΠΑ, κάτι ιστορίες που παίρνουν. Εδώ σε αυτό το κομμάτι δεν παίρνει, ας πούμε. Δηλαδή, δίνουν για τον αθλητισμό. Ναι. Δίνουν για το, ξέρω εγώ, για τους Ευρωπαϊκούς Σταθμούς. Δίνει, ξέρω εγώ, για την ανάπτυξη σε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Θα σου κάνω μια απλή ερώτηση. Εδώ δεν πέφτει, αυτό θέλω να μάθω. Ναι, τι έχεις ακούσει για διαχείριση των κονδυλίων που έχουν να κάνουν με το ΕΣΠΑ. Γενικώς. Έχει γίνει καλή διαχείριση. Τρώνε τα λεφτά. Ακριβώς. Κάτι τέτοιο συμβαίνει. Αλυταρά, και εδώ. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και εδώ. Υπάρχει όμως. Υπάρχει όμως. Ορίστε, κύριε. Αλυταράδες. Α, το αποσύρω. Παλιά άνθρωποι. Σωστό. Με λέω, κυλητή, τι είναι αυτά που λες. Απαράδεκτο. Δεν είναι καλοί άνθρωποι. Απλά παίρνουν τα λεφτά και δεν τα δίνουν. Σωστό. Δεν είναι καλοί άνθρωποι, αλλά κάνουν και αυτοί τα σφάλματά τους. Καλό, δεν το είπα τώρα. Καλύτερα. Σωστό. Σωστό. Είναι καλοί άνθρωποι. Κύριοι. Λοιπόν. Είναι μια. Υπάρχει ΕΣΠΑ για αυτό το θέμα. Δεν το ξέρω. Ούτε και εγώ το ξέρω. Δεν γνωρίζει κανένας πλέον γιατί υπάρχει ή δεν υπάρχει ΕΣΠΑ για ποιο. Δεν υπάρχει. Ναι. Ναι. Άρα λοιπόν η πολιτεία είναι μακριά πολύ. Είναι μακριά από αυτές τις προσπάθειες. Η πολιτεία στηρίζει τα προγράμματα, όπως είναι πολύ γνωστό πλέον, τα προγράμματα συντήρησης. Όπως είναι δηλαδή. Ή όπως είναι η υπουπρενορφίνη και η μεθαδόνη. Δηλαδή, όπως είναι. Η μεθαδόνη. Στην ερώτησή σου, εγώ είμαι 20 χρονών, όπως μου είπες, 21 και έχω πρόβλημα, ας πούμε, και σε κάποια φάση θέλω να κάνω κάτι. Η πολιτεία τι έχει να μου προτείνει? Έχει κάποιες ελάχιστες κοινότητες απεξάρτησης, ελάχιστες, αλλά αυτό που κυρίως προτείνει στη μεγάλη μάζα των χρηστών είναι η συντήρηση, η μεθαδόνη και η υπουπρενορφίνη. Αυτή η μεθαδόνη τι είναι τώρα? Εγώ πες δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα υποκατάστατο της ηρωίνης. Είναι φάρμακο, δημιουργεί μια άλλη εξάρτηση. Δηλαδή πας να αποφύγεις την εξάρτηση. Ναι, πες το. Και δημιουργεί μια άλλη. Εξάρτηση και δημιουργία. Δεν σε κάνει καλά. Ναι. Πληθυσμούς πλέον ανθρώπων που είναι εξαρτημένοι από κάποιο που κατάστατο. Αυτό. Απλά. Ουσιαστικά δεν σου δίνει τη λύση. Δεν σου δίνει κάποια λύση. Ναι. Σε κρατάει σε μια συντήρηση. Απλώς να είσαι πιο ήρεμος, να μην κλέψεις. Να είσαι επικίνδυνος, να μην κάνεις μπούκες και τα λοιπά. Ακριβώς. Δηλαδή και να έχεις το πρόβλημα και να είσαι και φρόνιμος, δηλαδή με άλλα λόγια. Γι' αυτό το λόγο βγήκε τώρα. Ναι. Με κάποια κριτήρια υπήρχαν στην αρχή, τώρα βλέπω μπαίνουν μέσα και άνθρωποι 20 χρονών. 20 ερώτηση. Έχετε ψάξει να βρείτε σε ανάλογες χώρες του εξωτερικού τι γίνεται, ας πούμε σε προηγμένες, όχι σε υποβαθμισμένες χώρες? Εγώ έχω πάει προσωπικά στην Αγγλία, έχω ολοκληρώσει ένα παρόμοιο πρόγραμμα απεξάρτησης. Ναι. Αυτά τα συγκεκριμένα κέντρα το κράτος τα στηρίζει μέσω της ασφάλειας.
όπως είναι το ΙΚΑ εδώ, ας πούμε, έτσι, βοηθάει ανθρώπους που θέλουν να κάνουν μια σοβαρή προσπάθεια. Άρα εγώ είμαι ο Άγγλος Ραπτόπουλος, σαν το Βουτσά με την περούκα εκεί πέρα που είχε πάει και κάνει τον Άγγλο. Είμαι στην Αγγλία και έχω μπλέξει νόμο με τα ναρκωτικά. Η μάνα μου, να πούμε, ο πατέρας μου ζουν και τα λοιπά. Λέω, τι να κάνω το παιδί, καλύπτεται το παιδί. Δηλαδή του δίνει την ευκαιρία το κράτος, το προηγμένο. Όχι, η Ελλάδα είναι υπονάπτυκτη. Εκεί μπορεί να σου δώσει. Βέβαια, σε κάποιο παρόμοιο ιδιωτικό κέντρο. Σε κάποιο παρόμοιο κέντρο το οποίο επιχορηγείται από την πολιτεία. Από την ασφάλεια. Για τα παιδιά της Αγγλίας. Για τη θεραπεία σου, ας πούμε. Ναι. Άρα είναι πιο φιλική προς τους χρήστες το κράτος έξω, η Ευρώπη, ας πούμε. Η Αγγλία κυρίως και έχουν ξεκινήσει και οι υπόλοιπες χώρες. Στην Αμερική είναι η βασική κατεύθυνση από θεραπείας από τον εθισμό, τα 12 βήματα, έτσι όπως λέγονται. Στην Αμερική τα 12 βήματα. Στην Αμερική τα 12. Δεν χρειάζεται να πληρώσουμε τίποτα εκεί. Αλλά... Όχι, είναι το κυρίως ρεύμα αντιμετώπισης του εθισμού. Ναι. Αυτές οι κοινότητες που έχουν αυτή τη θεραπευτική δομή, τα 12 βήματα που λέμε. Υπάρχουν στην Ολλανδία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ευρώπη, στη Γερμανία. Αυτές οι χώρες είναι προηγμένες τώρα, δεν είναι σαν την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι υπόκοσμος, υπανάπτυκτη κατάσταση. Εμείς τι κάνουμε τώρα, δεν μας στηρίζει το κράτος. Έτσι. Πώς, είμαι εγώ, έχω το παιδί μου, ας πούμε, και έχει πρόβλημα. Παίρνω λοιπόν το τηλέφωνο, χτυπάω 23920, 25456, βγαίνει γραμματεύς. Γεια σας, λέγομαι Τάδε και έχω αυτό το πρόβλημα. Τι γίνεται μετά από εκεί? Κλείνουμε ένα ραντεβού, συναντιόμαστε. Ναι. Έχει έμυθα προσωπικά, η κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερη. Ωραία. Συζητάμε για το τι μπορεί να γίνει και βάζουμε κάποιους στόχους. Τι κοστίζει αυτό? Αυτή η συνάντηση δεν κοστίζει τίποτα. Βράσε αυτή τη συνάντηση. Μετά τι γίνεται? Το κράτος δεν βοηθάει. Το μετά είναι αρκετά σχετικό από ό,τι έχω δει και εγώ. Ανάλογα με την περίπτωση. Δεν χρειάζεται μια περιουσία ή είναι μέσα στα όχι, πλαίσια. Όχι. Ναι, για να ξέρουμε τώρα τα νούμερα. Ναι. Είναι το νούμερο, πραγματικά, επειδή έχω συνεργαστεί και με άλλα κέντρα, έχω δει και πώς είναι τα πράγματα και στο εξωτερικό. Το νούμερο είναι ιδιαίτερα ανθρώπινο. Είναι δηλαδή σαν να μένεις, ας πούμε, να τρως, να κοιμάσαι και να καπνίζεις, ξέρω εγώ, και αυτό το κόστος να σου βγάζει το μήνα σου, κάπως έτσι. Δηλαδή αυτό, το κόστος. Ναι, αυτό το κόστος. Αυτό ναι. Το κόστος. Ναι. Και είναι για 6 μήνες, λες, αυτό. 6 με 8 μήνες. 6 με 8 μήνες. Και πρέπει να είναι αυτός να το θέλει να το κάνει, αν είναι ενήλικας. Αν είναι ανήλικος, τι γίνεται? Τώρα είμαι 15 χρονών εγώ και δεν γουστάρω να πάω και με τσακώνει η μάνα μου, ο μπαμπάς μου και μου λένε: κοίταξε να δεις, πρέπει να πας με τόσο. Εκεί τι γίνεται, έχει δυσκολία εκεί? Εκεί θέμα. Μεγάλη δυσκολία, ναι. Πώς λύνεται το θέμα εκεί τώρα, με τον διάλογο, με την. Με το διάλογο και με τη στάση της οικογένειας. Η οποία, η πρέπει, οποία να είναι πρέπει και αυτή. Γιατί φιλική. Όχι, παράλληλα, το φιλική, αυτά είναι σχετικά. Αγάπη και αυτά, φιλική στάση είναι πολύ σχετικά. Δηλαδή χρειάζεται ένας μπαμπάς, το δικό μου, να σε πιάσει μάπες, να σε πλακώσει, ή χρειάζεται ένας μπαμπάς μαλακός όπως είμαι εγώ, παιδάκι μου, ξέρω κτλ. Όχι βία. Όχι βία. Χρειάζεται σκληρή αγάπη. Είναι ένας όρος. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ναι, δεν είναι. Τι θα πει σκληρή θα αγάπη? Πρέπει να εκπαιδευτεί και η οικογένεια. Αυτό θέλω να σου πω. Σκληρή δηλαδή, αγάπη τι σημαίνει? Παράλληλα με αυτό που θα κάνει με τη θεραπεία που κάνει ο εξαρτημένος, παράλληλα εμείς δουλεύουμε και με τις οικογένειες. Άρα εσύ μιλάς. Στον Άγιο Θεράποντα έχουμε μία ομάδα κάθε Τετάρτη. Ποιον Άγιο Θεράποντα? Εδώ στην εκκλησία, ναι. Δίπλα ακριβώς σε μία αίθουσα. Κάθε Τετάρτη στις 8.30 ώρα. Γίνονται ομάδες που αφορούν τους γονείς δωρεάν. Α, η θεράπη που πια εδώ, στην εκκλησία είναι? Στην εκκλησία δίπλα είναι. Κάτσε να με πει ο Στέλιος. Είναι ακριβώς δίπλα από την εκκλησία, στο προάβλιο. Στο προάβλιο. Μπαίνεις μέσα στην εκκλησία δηλαδή? Μπαίνεις μέσα στην εκκλησία. Το Παπαδαριό βοηθάει τίποτα? Μας παραχώρησε την αίθουσα να κάνουμε αυτές τις ομάδες, οι οποίες είναι δωρεάν. Α, σου παραχωρεί το χώρο. Ναι, ναι. Άρα δεν πληρώνεις ενίκια και τα λοιπά, οπότε ακριβώς. Είναι μια βοήθεια κι αυτή. Ναι. Ωραία, καλό. Ποιος παπάς είναι εκεί? Ο Γιώργος είναι ο Πάτερ Γιώργιος. Ο Αριανός δεν είναι εδώ? Ναι, εδώ ο Γιώργος τα ξέρει. Τους παπάδες. Α, ο Ιάκωβος. Του Αϊθαράπη είναι αυτός. Ναι. Ωραία, πάνε λοιπόν εκεί και στον Αϊθαράπη τους γονείς και τους λέτε πώς να συμπεριφέρονται και πώς να κατευθύνονται κτλ. Εφόσον το παιδί είναι μέσα όμως. Όχι, πηγαίνουν και γονείς, πλησιάζουν την ομάδα αυτή που αφορά τους γονείς και άνθρωποι που δεν είναι το παιδί τους στο χώρο, απλώς θέλουν να μάθουν, να ενημερωθούν, να στηριχτούν, στηρίζω ένας τον άλλον. Και να τελικά να βρουν τη δύναμη για να κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουν, να βάλουν κάποια όρια που λέμε για να γίνει κάτι άλλο. Γιατί το να έχεις έναν εθισμένο στο σπίτι, το ίδιο στο παιδί, να κάνει χρήση, να βλέπεις να αργοπεθαίνει και εσύ να μένεις απαθής. Όχι ακριβώς απαθής, γιατί ανήμπορος, ακριβώς, ναι, ναι. Ανήμπορος.
να είσαι δυστυχισμένος, να διαλύεται η οικογένειά σου και να συνεχίσεις να παραμένεις χωρίς να μπορείς να βρεις μια λύση, εκεί χρειάζεται πραγματικά βοήθεια. Πάντως, δεν υπάρχει ο κανόνας του παιδιού που πέφτει στα ναρκωτικά επειδή λέει χώρισε η μάνα με τον μπαμπά ή επειδή ξέρω εγώ. Δεν έχει κάποιο κανόνα. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο στάνταρ ένα παιδί να πέσει στα ναρκωτικά. Ότι νιώθει κάτι, ότι το κάνει από μαγιά, που το κάνει από έλλειψη αγάπης. Οι ψυχολόγοι τι λένε γι' αυτό? Πώς ξεκινάει η ιστορία? Από περιέργεια, από μαγιά, από έλλειψη αγάπης, από τι? Χωρίζουν οι γονείς και για εκδίκηση? Δεν τα ξέρω αυτά. Χώρισε ο άλλος με τη γυναίκα του, έμεινε το παιδί 15 χρονών, την ψώνησε το παιδί, να μου το ρίξανε στα ναρκωτικά. Συμβαίνει αυτό? Κοίταξε. Αν προσπαθήσουμε να μπούμε στις αιτίες, μπορεί να το διερευνήσουμε και να τελικά να. Βρούμε πολλές αιτίες που μπορεί να επηρεάζουν κάποιον. Υπάρχουν αιτίες. Αλλά απ' την άλλη, αν κοιτάξεις σε οικογένειες που έχουν δύο παιδιά, όπως συζητούσαμε προηγουμένως. Σε δύο παιδιά. Ή τρία ή τέσσερα, μπορεί να δούμε ένα παιδί να καταλήξει να γίνει εθισμένος ή εξαρτημένος και τα υπόλοιπα, ας πούμε, να έχουν μια τουλάχιστον φαινομενικά φυσιολογική ζωή. Άρα μπορεί να πει η μάνα ότι. Οπότε. Δεν έκανα εγώ κάτι, ο μπαμπάς, ας πούμε. Ακριβώς. Μεγαλώνοντας με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να έχουν ενοχές οι γονείς γιατί τα παιδιά τους πέσανε στα ναρκωτικά. Δηλαδή πρέπει να ψάξουν να βρουν μήπως δεν έκανα εγώ κάτι καλά, μήπως έφταιξα εγώ σε κάτι, μήπως επειδή δούλευα πολύ και δεν τον μιλούσα ή επειδή έκανα καριέρα και. Αυτό στην αρχική φάση της λύσης, όταν η οικογένεια αποφασίζει να κάνει κάτι δραστικό, να βοηθήσει το παιδί, είναι καταστροφικό να νιώθει ενοχές ότι και να ψάχνει την αιτία ο πατέρας ή η μητέρα το αν έκανα ή όχι. Μπορεί να μπει ο πατέρας και να πει τη μάνα, μωρή εσύ φταίς που τον έκανες έτσι, και να πει μάνα εσύ που είχες τις γκόμενες και δεν ερχόσουν και αρχίζουν να μαλώνουν. Πάρα πολλές οικογένειες έχουν χωρίσει. Έχουν χωρίσει εξαιτίας του. Δηλαδή ρίχνει ευθύνη ο ένας γάμος στον άλλο. Έχουν διαλυθεί. Ρίχνει μάνα στον παπά, παπά στη μάνα και γίνεται του κουτρούλι ο γάμος. Εκεί λοιπόν πρέπει να είναι ομάδα, έτσι. Αυτό συμβουλεύει. Να είναι ομάδα. Ακόμα και αν έχουν να λύσουν θέματα πρέπει να τα. Μέτωπο. Ορίστε. Δεν κατάλαβα. Τι λέει. Τι λέει το μήνυμα. Δεν το διαβάζω. Ναι. Για λέγε, λέγε. Δηλαδή. Πρέπει να λειτουργήσουν σαν μέτωπο. Αν θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν τον άνθρωπό τους. Ομάδα. Ομάδα. Ακόμα και αν έτσι έχουν ακριβώς. Διαφορές. Ομάδα. Γιατί πρόκειται για μια κατάσταση που αφορά τη ζωή και το θάνατο. Πάρα πολλοί εθισμένοι πεθαίνουν πριν καν προλάβουν να βρεθούν σε ένα περιβάλλον που θα μπορούσε να τους βοηθήσει. Στην ψυχολογία του χρήστη, όταν βλέπει ενωμένους τους γονείς, επιδρά θετικότερα από ό,τι αν τους δει να πλακώνονται. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο βλέπει τη μάνα με τον παπά να πλακώνονται ή ένα παιδί που βλέπει τη μάνα με τον παπά να είναι ενωμένοι. Το αποτέλεσμα το δείχνει κόστος αυτό. Όταν η μάνα και ο πατέρας ή τα υπόλοιπα αδέρφια είναι ενωμένοι σαν μέτωπο, σαν ομάδα, τότε έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ένα πολύ πιο θετικό αποτέλεσμα. Οι πιθανότητες είναι συντριπτικά μεγαλύτερες. Όταν η οικογένεια παραμένει διαλυμένη και ο καθένας είναι στον κόσμο του, τότε ο χρήστης συνεχίζει και πίνει απλώς. Ναι. Κάνει χρήση. Άρα τι συμβουλεύεις ότι. Συμβουλεύω κυρίως αυτό που θα ενώσει τις οικογένειες είναι η παρουσία σε ομάδες. Η ενημέρωση. Ναι. Άρα λες ότι πρέπει να έρθει και ο αδερφός να, μαζί με τους γονείς ή το άλλο το παιδί κτλ. Αυτό που νιώθουν τα παιδιά που είναι χρήστες, ότι νιώθουν οι γονείς τους λίγο δύσκολα απέναντι στην κοινωνία, αυτό τους κάνει κακό. Δηλαδή λέει, μπαίνει ο μπαμπάς μες στο σπίτι και λέει ας πούμε στην κόρη του «Μας έκανες ρεζίλι». Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να το λέει, δηλαδή. Για μένα δεν υπάρχει πρέπει ή δεν πρέπει σε αυτή τη φάση. Εφόσον γίνεται η χρήση, οι γονείς, όπως είπαμε, είναι απροετοίμαστοι, δεν μπορείς εκεί να πεις. Όχι, λέω ότι να γλιτώσουμε, ναι. Ναι, δεν μπορείς να πείσεις έναν άνθρωπο να πει ή να μην πει κάτι. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να τον προτρέψεις να ενημερωθεί άμεσα για τις περαιτέρω συμπεριφορές και στάσεις που θα έχει απέναντι στη χρήση. Και να είσαι σίγουρος ότι. Αυτό το κάνετε εσείς. Ναι, ακριβώς. Και να είσαι σίγουρος ότι ο χρήστης, το λιγότερο που τον ενδιαφέρει όταν βρίσκεται μέσα στη χρήση είναι το τι θα πει ο κόσμος ή αν θα πειράξει τον πατέρα μου ή τη μητέρα μου ή αν θα πληγωθούν επειδή εγώ κάνω χρήση. Είναι το λιγότερο. Α, δεν τους νοιάζει. Βάζουν τη χρήση τους πάνω από οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο ή συνέστημα. Πάντα, γι' αυτό λέμε ότι είναι και αρρώστια. Πολλές φορές χωρίς να το θέλουν.
Δηλαδή, από τη στιγμή που μπαίνεις μέσα σε αυτό το φαύλο κύκλο της χρήσης, αφήνεσαι, δίνεσαι σε μια δύναμη που είναι πολύ μεγαλύτερη από σένα χωρίς να το ξέρεις. Έχεις χάσει τον έλεγχο της χρήσης. Δεν παίζει ρόλο εκεί η δική σου θέληση. Δηλαδή, μπορεί να βρίσκεσαι μέσα στη χρήση, να συνεχίζεις να πίνεις σε πολλές περιπτώσεις χωρίς να το θέλεις. Φτάνεις σε σημεία να πίνεις και να θέλεις να κόψεις, να κάνεις προσπάθειες να κόψεις και να ξαναπίνεις. Κάποιοι οποίοι... Φτάνει σε σημεία να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Έχω δει και μέσα από τη δικιά μου εμπειρία, αλλά και από άλλους, για να σου δείξω ότι ξεφεύγει πέρα από τα όρια του φυσιολογικού ή του λογικού. Ανθρώπους που έχουν κάνει χρήση, έχουν μείνει, έχουν πάθει overdose σε κόμμα. Έχουν μείνει σε κόμμα. Μας ακούν και στο κορδελιό. Το overdose δεν το καταλαβαίνει. Πριν το θάνατο, το ξέρουμε, είστε αναγωγές. Λες. Πριν το θάνατο, σε κόμμα, σε κομματώδη κατάσταση, ναι. Βρίσκεσαι διασωληνωμένος σε ένα νοσοκομείο, ναι, ναι. Εσύ βέβαια δεν ξέρεις τι σου έχει συμβεί και ο γιατρός, όταν ανοίγεις τα μάτια σου, ο γιατρός σου μιλάει για να μην σοκαριστείς και σου λέει, σου εξηγεί τι σου έχει συμβεί. Και σου λέει ότι έχεις κάνει χρήση και εσύ ενώ τα ακούς αυτά και συνέρχεσαι, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι μετά από αυτό που σου συνέβη είναι πώς θα ξαναπιείς, χωρίς να το θέλεις. Σου έρχεται στο μυαλό σου. Το πρώτο πράγμα που θες να κάνεις είναι να ξαναπιείς. Δεν θες να πεθάνεις. Το μόνο που θέλεις είναι να ξαναπιείς. Αυτό, αν το δεις απ' έξω, είναι παράλογο. Είναι εντελώς, είναι σχιζοφρένεια. Είσαι ένας άνθρωπος που μόλις σηκώθηκε από το θάνατο, γλίτωσες και αυτό που ο γιατρός σου εξηγεί τι σου έχει συμβεί και αυτό που σου έρχεται στο μυαλό αυτόματα είναι να ξαναπιείς. Έτσι απλά. Δεν σκέφτεσαι τίποτα άλλο. Μάλιστα. Με αυτό έχουμε να κάνουμε, γι' αυτό και το θέμα που σου είπα και πριν είναι πολύ σοβαρό, είναι επίγον, ειδικά κάποιες οικογένειες που ντρέπονται ή φοβούνται ή νιώθουν ανήμπορες, καλό θα είναι να κινητοποιηθούν και να μάθουν για αυτό που συμβαίνει. Τρία πράγματα είπες, ντρέπονται, φοβούνται και είναι ανήμπορες. Αυτά τα τρία είναι. Για μένα είναι αυτά τα τρία. Τα τρία, ναι. Οπότε, σε παίρνουν τηλέφωνο, εσύ θα βγεις, όχι. Είσαι ένας από τους... Ή εγώ θα βγω ή ο Γιώργος. Εσείς πώς είστε... οι οποίοι δουλεύετε. Είμαστε τρεις θεραπευτές. Τρεις θεραπευτές. Τρεις θεραπευτές. Και μία ψυχολόγος, μία δασκάλα γιόγκα, ένας ψυχίατρος. Ψυχολόγος ή ψυχίατρος. Ένας ψυχολόγος, ένας ψυχίατρος. Η γιόγκα σε τι βοηθάει. Περισυλλογή διαλογισμό, ηρεμία. Αρχεία είναι η... δεν έχω κάνει, δεν ξέρω τι είναι. Ηρεμής. Ησυχάζει. Δηλαδή είναι μέσα στο πρόγραμμα τη απεξάρτηση. Συνδέει το πνεύμα με το σώμα και το νόημα. Αυτό το άθλημα, σώμα, δεν το ήξερα. Το γιόγκα. Πρώτη φορά το ακούω. Καλά που ήρθες και με διαφώτισες, γιατί εγώ είμαι πανάσχετος να πούμε αυτά τα θέματα. Εγώ είχα εθιστήσει την Coca-Cola όταν ήμουν 24 χρόνια. Κοπάναγα να μου κάτι Coca-Cola. Χλάπατε στην Coca-Cola, χλάπατε στην Coca-Cola. Ήμουν κατάλαβα τι είναι να είσαι εθισμένος. Ναι, και αυτό είναι ένα εθισμός. Και αυτό είναι, γι' αυτό. Δεν μπορούσα να σταματήσω, θα την κόψω. Μετά την έκοβα μια μέρα την Coca-Cola, χραπ να πούμε, και την άλλη μέρα ξανά. Coca-Cola, 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 άρχισα να κάνω κοιλιά. Ωλαιο. Με τις κοιλιά, ζάχαρες, μάχαρες εκεί κτλ. Τέλειωσε, λέω, δεν άρχισα να πούμε. Μετά έπινα φάντα. Λέω, ξανά πάλι τα ίδια δεν γίνει. Μετά ξανά έπινα ήβη. Έχω πιει πολύ αναψυκτικό μέχρι να φτάσω 35 και να πω, φτάνει, ρε φίλε, πιες σόδα. Ξέρεις γιατί. Γιατί ήθελα, άκου να δεις τώρα τι είχα πάθει. Ήθελα να με γαργαλάει το λαρίνκι μου, να πούμε. Είχα σημείο G στο λαρίνκι μου. Μην γελάς. Εγώ και ο κόκκινος το έκανα αυτό. Ο κόκκινος έχει σημείο G στο λαρίνκι. Για να το απαλύνουμε. Εγώ, άμα δεν. Ακόμα και τώρα. Δηλαδή, προτιμώ να πιω σόδα μετά την προπόνηση, γιατί θα με καργαλήσει το λαρίνκι, παρά να πιω να πούμε νερό. Απίστευτο, δεν είναι. Θέλω να έχει μια γεύση αυτή και τα λοιπά. Το αναβρά. Πώς το λένε. Το αφρόδες, ρε παιδί μου. Και καταλαβαίνω τι είναι. Που δεν έχω πέσει, ας πούμε, σε τσιγάρο. Πήγα να καπνίσω μια φορά στα 16 μου σε μια δισκοτέκ, να κάνω τον άντρα να πούμε. Παφ, πουφ, παφ, πουφ. Το κατάπια μου βγήκε τα μάτια μου έξω. Γι' αυτό είμαι και γουρλωμάτης, γιατί είναι γουρλωτό το μάτι μου, εξόφθαλμο κτλ. Και τη γλίτωσα να πούμε. Είμαι τυχερός, εγώ τη γλίτωσα 2-3 φορές. Τη γλίτωσα, για να είμαι ειλικρινής. Και καταλαβαίνω ότι είναι να είσαι εξαρτημένος. Έστω και στην Coca-Cola, έστω και στο αναψυκτικό. Γιατί μου αρέσει να με γαργαλάει το λαιμό αυτό τα πίνει και μετά τώρα θα το πω να γελάσεις. Και μετά γούσταρα αρχίζει που ρευόμουν. Γουρουκ, και αυτή η ευχαρίστηση του ρεψίματος. Θα με βοηθήσει, ναι. Αυτό, αχ, ωραία, ευχαρίστηση λέω κτλ. Ωραία πράγματα.
Να, και αυτό είναι μια ευχαρίστηση. Αλλά αυτό δεν σε κάνει πολύ κακό, θα μου πεις. Που να βγάλεις κανένα πολύποδο στο στομάχι και να φύγεις αδιάβαστος. Και εκείνο είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, τώρα θέλω να ανοίξουμε γραμμές. Να πάρουμε το 2-31-090-90-90. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος. Από κάτω υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες ίσως. Και κάποιοι από αυτούς μπορεί να έχουν παρόμοια προβλήματα ή κάποιοι να περάσουν από αυτό το στάδιο. Θέλουμε την εμπειρία τους. Θέλουμε την εμπειρία τους. Πάμε σε ένα φίλο που μπορεί να θέλει να μιλήσει. Αυτό να μπορεί να βγει κανένα άσχημο, να μας μιλήσει για τον ΠΑΟΚ. Καλά. Ξέρω να πει ότι γιατί βρίζει ο Μπερμπάντοφ, γιατί είπε για τον Κόκε. Θα σε δίνουμε, θα σε δούμε, θα σε στο πεδώσουμε. Καλημέρα, φίλε. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ο Χρήστος Ηρακλειδέας είμαι. Καλώς τον. Θέλω να μιλήσω, θέλω λίγο χρόνο. Χρόνο θέλεις. Ναι, έκανες πολύ καλή δουλειά που έπιασε αυτό το θέμα. Αλλά... να το πιάσουμε και αυτό το θέμα, δεν το είχαμε πιάσει. Πολύ σωστά έκανες, πολύ σωστά έκανες. Απλά θέλω λίγο να διαφωτίσω κάποια πράγματα που έχουν μείνει έτσι στη συζήτησή σας. Ναι. Καταρχήν η προσέγγιση των παιδιών ήταν σωστή. Ναι. Δηλαδή θέμα γονιών, θέμα πώς μπορεί να ένα παιδί να επηρεαστεί, να κάνει, να ράνει, όλα αυτά τα προσέγγιση ήταν καλή. Οι ενστάσεις μου είναι... όταν μιλήσατε για δυτικά δημόσια, τα παιδιά αναφέραν ότι υπάρχει μόνο το Κανάς που είναι... τα τέτοια, πες το, τα υποκατάστατα που είναι μεθαδόνη και τα χάπια που δίνουν, ναι, τώρα. Ναι, που είπαν υπάρχουν... τα παιδιά ότι δεν λύνεται. Ναι, ναι, υπάρχουν θεραπευτικά προγράμματα δημόσια, δωρεάν, όπως είναι το ΚΕΘΕΑ, όπως είναι το ΑΡΓΟ, που παρέχουν απίστευτες παροχές, δηλαδή καταρχήν και ο ξενώνας και σε όλα είναι μέσα, δηλαδή είναι δωρεάν. Μένεις, τρως, πίνεις, καπνίζεις, έτσι, είναι δωρεάν. Γίνεται πολύ σωστή δουλειά. Επιτρέπεται το... βοηθάει. Επιτρέπεται το κάπνισμα εκεί. Επιτρέπεται στους ανοιχτούς χώρους. Όχι μέσα στους κλειστούς χώρους, στους ανοιχτούς χώρους. Έχουν βεράντες, έχουν προάβλια. Επιτρέπεται κανονικά, ναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Υπάρχουν στήριξη οικογένειας. Όπως... υπάρχουν στήριξη ομάδες οικογένειας που γίνονται κάθε εβδομάδα, όπως κάνουν και τα παιδιά δωρεάν. Έτσι είναι και αυτά δωρεάν. Υπάρχει νομική κάλυψη. Ο κάθε ένας χρήστης μπορεί να έχει από πίσω 15 δικαστήρια. 15 δικαστήρια, αν πάει να κάνει κάποιος εξάμεινο θεραπεία κάπου και μετά του έρθουν τα δικαστήρια και ξαναβρεθεί στην Μπουζού, πάει θεραπεία. Κατά 90%. Κάνω λάθος, παιδιά? Εμένα ρωτάς. Συνέχισε, Χρήστος, σ' ακούω, ναι. Συνέχισε. Κατά 90% πάει χαμένη η θεραπεία που έχει κάνει. Οπότε αυτά τα δημόσια καλύπτουν νομικά, ξελασπώνουν ειδικά με τους καινούριους νόμους τους χρήστες που είναι στο θεραπευτικό πρόγραμμα, έτσι. Στεγνό θεραπευτικό πρόγραμμα. Δηλαδή, ό,τι είπαν και τα παιδιά, θεραπεύεις τις συμπεριφορές που σε οδηγούν στη χρήση, μαθαίνεις μάλλον τις συμπεριφορές που σε οδηγούν στη χρήση, μαθαίνεις άλλους τρόπους για αυτές τις συμπεριφορές να τις αντιμετωπίζεις, ξέρεις πλέον σιγά σιγά πάνω στη θεραπεία τι σε οδήγησε στη χρήση και τι μπορεί να σε ξαναοδηγήσει στη χρήση. Έτσι. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο που προσφέρουν τα δημόσια προγράμματα. Και ένα άλλο κομμάτι που έχω ένσταση είναι το εξάμηνο οχτάμηνο. Όταν στην μέσο όρο χρόνου παγκοσμίως είναι οι 18 με 20 μήνες για να είναι μια, ας πούμε, σωστή θεραπεία, το 6-8 μου ακούγεται λίγο. Και να το εξηγήσω γιατί να ακούγεται λίγο και να το καταλάβεις και εσύ, Κώστα, που 20 δεν μπορείς κάποια πράγματα. Θα σου δώσω 20 μήνες. 20 μήνες το ελάχιστο μέσο όρο θεραπεία. Μέσο όρο, όχι το ελάχιστο, μέσο όρο θεραπεία. Πού, σε ποια χώρα? Σε όλες τις χώρες είναι. Αυτές όλες τις προηγμένες χώρες που είναι, δεν δουλεύουν ιδιωτικά, έτσι. Δεν για την Ελλάδα και τα Η Ελλάδα είναι 3 χρόνια. Η Ελλάδα είναι στα 3 χρόνια. Το ΚΕΘΕΑ 3 χρόνια. Είναι ένα χρόνο εντατική θεραπεία. Είναι ένα εξάμηνο που είναι, ας πούμε, πιο μειωμένη θεραπεία και είναι άλλος ένας χρόνος που είναι υποστηρικτική θεραπεία, έτσι. Και μετά αποφυτής, μετά από 2,5 περίπου με 3 χρόνια πάνω κάτω, πάει αποφυτής από το θεραπευτικό πρόγραμμα. Θα σου δώσω να καταλάβεις γιατί το εξάμηνο και το οχτάμηνο είναι πολύ λίγο. Ένας άνθρωπος που είναι 15 χρόνια στη χρήση έχει βρεθεί, αλλά δεν θα σου πω πολλά, θα σου πω 5 χρόνια στη φυλακή. Αυτός ο άνθρωπος μέσα σε 6 μήνες δεν μπορεί να δει όλα αυτά που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια. Τις συμπεριφορές, τις νοοτροπίες, το οτιδήποτε. Άρα εσύ θεωρείς τον χρόνο, των 6 με 8 μηνών λίγο για πλήρη απεξάρτηση, αυτό που κάνω. Ελάχιστη. Αυτός ο χρόνος είναι ικανός για παιδιά που είναι μέχρι 23-24 χρονών, που έχουν λίγη επαφή με τη χρήση,
που υπάρχουν και κάποια παιδιά σε αυτήν την ηλικία που έχουν πολύ έντονη επαφή με τη χρήση όμως, έτσι. Παίζουν ρόλο οι ποσότητες, παίζουν ρόλο από τι ηλικία έχεις ξεκινήσει. Απλά σου βάζω τώρα ένα μέσο όρο να έχεις το μυαλό σου. Κάτσε να απαντήσεις, Στέργιος. Ναι, ναι, ναι. Στέργιο. Ναι, έλα, Στέργιο. Χρήστο, έτσι πως ακούω, κατάλαβα ότι έχεις πάει σε κάποιο κέντρο. Είμαι υπόφυτος από το ΚΕΘΕΑ από το 2012, ναι. Είσαι απόφυτος, έχεις ολοκληρώσει όλη τη διαδικασία εκεί. Όλοι, έχω αποφυτίσει, σου λέω, έχω αποφυτίσει. Εγώ έχω ολοκληρώσει δύο φορές κοινότητα στις Καρτερές και έχω βρεθεί σε ένα παρόμοιο, όχι, στις Καρτερές. Α, τις Καρτερές είπες, ναι. Και την πρώτη φορά ένα χρόνο, τη δεύτερη φορά 15 μήνες. Τις έχω ολοκληρώσει εξαιτίας αυτών των καταστάσεων, δικαστήρια και όλα αυτά, ας πούμε. Υποτροπίασα μετά από 5 χρόνια τη δεύτερη φορά. Βρέθηκα στην Αγγλία, Χρήστο. Και εγώ πίστευα αυτά που πιστεύεις και εσύ και σκέφτεσαι. Τελείωσε. Βρέθηκα στην Αγγλία σε ένα πρόγραμμα που πρώτη φορά, ας πούμε, δεν ξέρω και εγώ πώς βρέθηκα εκεί. Και σε πληροφορώ ότι εκεί ξύπνησα. Δηλαδή κατάλαβα. Άρα σώθηκες έξω. Εκεί ναι. Πέρα πήρα το μήνυμα, ας πούμε. Εκεί κατάλαβα τι γίνεται. Τελειώ, να σε πω κάτι. Γι' αυτό και να σε απαντήσω λίγο πάνω σε αυτό. Τέλειωσε βασικά. Δεν τέλειωσε, αν θέλεις, για να κάνουμε έτσι λίγο πιο σωστή κουβέντα. Τέλειωσε αυτό που ήθελες να πεις. Όχι, από εκεί και πέρα είναι, ξέρεις να σου πω, και αυτές οι κοινότητες, οι κλειστές που είναι στεγνές, ας πούμε, βοηθάνε, αλλά τη μεγάλη μάζα των ανθρώπων πλέον το κράτος σου στρέφει στα υποκατάστατα. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι μόνο σίγουρο. Αυτό έτσι. Είναι μόνο σε καταρχήν να σε πω κάτι. Δεν το στρέφει το κράτος. Δηλαδή σου προτείνουν αυτό. Ο χρήστης ο ίδιος επιλέγει από το να. Γιατί η θεραπεία θέλει και κότσια, όπως και να το κάνουμε, έτσι δεν είναι. Είναι δύσκολη η θεραπεία. Είναι δύσκολο να θες να μείνεις καθαρός. Ακριβώς. Τουλάχιστον στη μεθαδόνη που λες εσύ του στρέφουν, δεν του στρέφει το κράτος. Οι ίδιοι επιλέγουν τη μεθαδόνη γιατί σου λέει. Δεν θα βγάλω στερητικά, θα πίνω τη μεθαδόνη μου, όποτε γουστάρω θα πίνω και την ηρωίνη μου. Σωστά? Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς. Και δεν θα έχω ανάγκη να πάω να κλέψω, να κάνω. Δηλαδή στην ουσία είσαι χρήστης εκεί. Είναι η επιλογή του κάθε χρήστη αυτή. Αν θα πάρεις ένα θεραπευτή, και εγώ μπορούσα να πάω στον ΟΕ, όταν αποφυλακίστηκα να πάω στον ΟΚΑΝΑ, δεν πήγα στον ΟΚΑΝΑ. Την επόμενη μέρα που αποφυλακίστηκα, πήγα στο ΚΕΘΕΑ. Προτίμησα δηλαδή να γιατρευτώ, όχι να κουκουλώσω. Ή να μείνω μόνιμα εξαρτημένος, ας πούμε, γιατί μόνιμα εξαρτημένος μένεις. Όσο για αυτό που λες για την Αγγλία, ότι έκανες δύο προσπάθειες στα εδώ προγράμματα, το ξέρεις πολύ καλά ότι η υποτροπή είναι μεγάλο κομμάτι της θεραπείας. Ναι, είναι το πιο μεγάλο κομμάτι της θεραπείας η υποτροπή. Λοιπόν, ωραία. Θα πάμε σε κάτσε λίγο. Ναι, λέγε. Δύο λεπτά και ακόμα για να το ολοκληρώσουμε λίγο το θέμα, έτσι. Λοιπόν, το ότι κατάφερες στην Αγγλία αυτό που κατάφερες, δεν μπορεί όμως, ρε φίλε, να μην ξέχασες αυτούς τους 25 μήνες σύνολο θεραπεία που έκανες στην Ελλάδα. Αν δεν είχες κάνει αυτούς τους 25 μήνες θεραπεία, μπορεί να μην σου φτάνει εκείνος ο χρόνος στην Αγγλία. Ξέρεις τώρα, Χρήστο, μια υποτροπή, δεύτερη υποτροπή, τρίτη, είχες πάρει κάποια πράγματα από εδώ, πήρες και άλλα καλά από εκεί πέρα. Εγώ δεν σου λέω ότι δεν κάνει τη δουλειά, έτσι, πρόσεξε. Εγώ πιο πολύ τσίγκλησα στο ότι με πειράζει, και τελειώνω με αυτό, με πειράζει, σε αυτή την αρρώστια, σε αυτή την εξάρτηση, να δίνουν οι οικογένειες χρήματα όταν υπάρχουν τόσο καλά προγράμματα που είναι δωρεάν. Εσύ καλά κάνεις τη δουλειά σου. Σου λέω μπορεί να κάνετε άλλη τη δουλειά. Δεν αφιβάλλω καθόλου γι' αυτό. Θα σου πω κάτι, Χρήστο. Η πρώτη επιλογή που δίνουμε και εμείς οι οικογένειες που έρχονται είναι αυτά τα προγράμματα, τα κλειστά, να το ξέρεις αυτό. Τα κρατικά, η Ιθάκη και το Αργό στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, αυτή την επιλογή δίνουμε. Αυτό είναι το πρώτο. Γιατί το δεύτερο και σίγουρα έχει κόστος και θέλει και άλλη προσπάθεια. Μέσα. Εγώ απλά επειδή όταν μιλήσατε για τα δημόσια, δεν τα ανέφερες μόνο το κανάλι. Ανέφερα ότι υπάρχουν κοινότητες στεγνές, αλλά το κυρίως ο μεγάλος πληθυσμός στρέφεται στον ΟΚΑΝΑ. Αυτό το Σαββατοκύριακο, Βασίλη, αυτό το Σαββατοκύριακο ήμουνα στην Αθήνα. Ήταν οι αποφοιτήσεις του ΚΕΘΕΑ που γίνονται δύο φορές το χρόνο κάθε χρόνο. Έτσι. Αποφοίτησαν από όλη την Ελλάδα 67 άτομα. 67 άτομα βγάλαν 3 χρόνια θεραπείας και είναι καλά. Αν έβλεπες, Κώστα, αυτό που σου λέω θα σου στείλω σε ένα CD, θα σε στείλω μια αποφύτηση, να κάτσεις να το δεις, φίλε. Θα πάθεις πλάκα, θα κλάψεις, λυκνά σου μιλάω, θα κλάψεις. Με αυτά που θα ακούσεις. Φιλιά, τα λέμε. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα, γιατί υπάρχουν εκατοντάδες οι οποίοι περιμένουν.
γρήγορα να είμαστε πιο σύντομοι και πιο περιεκτικοί. Πάμε στον κόμμο που λέει ο κόκκινος. Καλημέρα. Έπεσες. Καλημέρα. 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 Κώστα, μπράβο για την εκπομπή σήμερα. Συγχαρητήρια. Δεν έχει πάω σήμερα. Δεν έχει πάω σήμερα. Όχι, Παναθηναϊκός είμαι εγώ. Ναι. Είμαι κι εγώ, ήμουνα χρήστης. Ήσουνα. Ήμουνα 4 χρόνια μέχρι το 2004. Μέχρι το Φεβρουάριο του 2004. Είμαι 10 χρόνια καθαρός. Εντάξει, ήμουνα κι εγώ σε αυτή τη φάση της άρνησης που είπε... Θύμισε με το όνομά σου. Στέργιος, ναι. Στέργιος. Της άρνησης, όταν οι δικοί μου λέγανε να πάω για βοήθεια κτλ. Με τρέξανε στην αρχή, με το ζόρι. Και εκεί ήμουν αρνητικός και ειρωνικός και όταν βάζεις πόρτα και τείχος στη βοήθεια, ό,τι και να σου πούνε, το βλέπεις ότι είναι για κακό σου. Και το πρώτο πράγμα που σκεφτόμουν ήταν το πότε θα τελειώνουμε να πάω να ξαναπιώ. Και πώς τη γλίταρες. Πώς. Θα σου πω ένα σκηνικό. Ένα μήνα περίπου, μέρες πριν κόψω, είχα πάει και είχα πάρει τόση ποσότητα κοκαίνης και ηρωίνης για να σκάσει η καρδιά μου, ήθελα να αυτοκτονήσω. Ήθελες να πεθάνεις, Ναι. Αφού κάθε φορά που έκανα χρήση, την έκανα μέσα σε μια ώρα, μια μισή συνεχόμενη, για να σκάσει η καρδιά μου, έκανα την προσοχή μου και έλεγα ότι φεύγω, ρε παιδί μου, ήθελα να φύγω. Ήταν ο μόνος τρόπος, δεν ήθελα να πάω να πηδήξω από τον πέμπτο. Είχα φτάσει σε τέτοιο στάδιο. Ήθελα με αυτόν τον τρόπο που ήξερα να αργοπεθαίνω, ήθελα να φύγω. Και αυτοί που ήμασταν μαζί, το παλικάρι που ήμασταν μαζί, συγχωρεμένος, όταν με είδε ότι συνήλθα μετά από όλο αυτό, άφησε το αυτοκίνητο εκεί που ήμασταν και άρχισε να τρέχει στο δρόμο. Γιατί δεν πίστευε ότι άνοιξα πάλι τα μάτια μου μετά από όλο αυτό. Μετά από συνέχισα να πίνω πιο αραιά και πιο αραιά. Συνέχισα να πίνω με έναν λίγο πιο αργό ρυθμό. Πιο χαλαρό ρυθμό, ναι. Πιο χαλαρό ρυθμό, ναι. Ίσα-ίσα δηλαδή για να μην βγάζω τα στερητικά. Σπίτι ήσουνα ή είχες φύγει. Ήμουνα σπίτι. Ένα χρόνο. Είχαν διώξει από το σπίτι εκείνο το διάστημα ένα χρόνο. Όταν λες με διώξαν από το σπίτι. Δηλαδή, πώς σε διώξαν. Με διώξανε. Μου είπαν ότι τέλος, φύγε από το σπίτι. Με διώξανε, μου ανοίξανε την πόρτα και έφυγα. Πώς σε διώξανε, δηλαδή, πώς σε διώξανε. Δηλαδή, δεν αντέχανε, αυτό δεν θα πεις. Δεν αντέχανε να με βλέπουνε, δεν αντέχανε τις φασαρίες που έκανα. Γιατί όταν βγάζεις τερητικά και τα λοιπά, και φασαρίες τα κάνεις, και μαλακίες τα κάνεις και τα πάντα. Και πώς τη γλίτωσες, πώς έγινε. Πώς τη γλίτωσα. Ήμουνα ένα πήγαινα σε ένα στη γειτονιά μου, ναι. Και βλέπω ένα φίλο μου, ένα συμπαίχτη μου, στην μπάλα. Ναι. Και του ζήτησα 5 ευρώ. Ναι. Και μου λέει δεν σου δίνω. Ναι. Και του λέω δώσε μου 5 ευρώ να πάρω κάτι να φάω. Και μου λέει δεν σου δίνω, αλλά το δεν σου δίνω δεν μου το λέγει γιατί δεν θέλει να μου δώσει. Είδα κάτι άλλο μέσα στα μάτια του. Ναι. Και με θορύβησε λίγο αυτό. Μου λέει άμα θέλεις να φας, περίμενε, μου λέει να πάμε να φάμε μαζί και τα λοιπά. Τελειώνει το σκηνικό αυτό και πάω και κάθομαι σε μια πλατεία και έρχεται ένας άλλος. Ναι. Φίλος και συμπαίκτης, αδελφός, ο οποίος έχει παίξει και Αλφα Εθνική και Bundesliga. Mm-hmm. Ασχετό αλλά ναι. Σημαντικό ναι. Παράλληλα γιατί είχαμε ξεκινήσει μαζί την μπάλα και έκατσε με είδε εκεί στην πλατεία μόνο μου και έκατσε και μου είπε 5 πράγματα τα οποία τα άκουσα πάντα άκουγα τι μου έλεγε ο άλλος που έβλεπα ότι ήθελε μου το έλεγε με την καρδιά του και με την αγάπη του και ειδικά άτομα που είχαμε μεγαλώσει μαζί. Το τσαντάκι που είχα εκείνη την ώρα στη μέση μου ήταν γεμάτο ναρκωτικά και λεφτά. Έκατσα λίγο μετά όταν έφυγε το συγκεκριμένο άτομο μόνος μου, σκέφτηκα κάποια πράγματα και η πρώτη κίνηση που έκανα ήταν πήγα στον υπόνομο, άδειασα όλα τα ναρκωτικά, πήγα στο τηλέφωνο, στο περίπτερο, πήρα μια τηλεκάρτα, πήρα πληροφορίες να βρω το τηλέφωνο του 18 άνω, γιατί αυτό τελείωσα, στην Αθήνα. Και το δεύτερο τηλεφώνημα ήταν στη μάνα μου να της εξηγήσω ότι θέλω να δώσω στον εαυτό μου μια δεύτερη ευκαιρία να το συζητήσω με τον πατέρα μου και αν έχουν την ίδια γνώμη να με βοηθήσουν
να μπορώ να γυρίσω στο σπίτι, γιατί μόνο εκεί ένιωθα ότι μπορώ να βοηθηθώ για αρχή. Και έτσι γύρισες πίσω. Μάλιστα. Και γύρισα πίσω στο σπίτι, μου κλείσανε ραντεβού στο πρόγραμμα μετά από 18 μέρες, 18 ή 19 μέρες. Δεν βγήκα από την πόρτα να πάω ούτε μέχρι τα σανσέρ αυτές τις μέρες. Δηλαδή από την ημέρα που μπήκα στο σπίτι, η επόμενη μέρα που βγήκα ξανά έξω στο δρόμο ήταν για να πάω στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Κλείσε να μιλήσουν. Από... Ναι. Κλείσε να μιλήσουν και άλλοι, να προλάβουμε, γιατί... Οκ, okay, θα... να είσαι καλά. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Άρα παίζει ρόλο δηλαδή και πώς θα σε μιλήσουν. Θέλει τρόπο δηλαδή. Αυτό δεν η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Θέλει τρόπο. Θέλει τρόπο. Θέλει οπωσδήποτε τρόπο. Για καλημέρα. Το ράδιο κλείσε. Καλημέρα. Καλημέρα. Το ράδιο κλείσε. Το κλείσαμε και το ράδιο. Καλά έκανες. Θέλω να ρωτήσω τα παιδιά που παίρνουν και τηλέφωνο κιόλας, γιατί έχω ακούσει και από ρεπορτάζ και έχουν έρθει και στα αυτιά μου και από γνωστούς και από φίλους. Όταν φεύγουν αυτά τα παιδιά, όταν βγαίνουν έξω από κάποια κέντρα απεξάρτησης, έτσι, και περιμένουν άτομα τα οποία θέλουν να τους οδηγήσουν πάλι σε αυτούς τους σκοτεινούς διαδρόμους, ας το πούμε έτσι. Έτσι γίνεται. Περιμένουν να παίξω, να τους δώσουν, να το πούμε έτσι, κάτι. Ναι. Ονόνοητο. Ναι. Επιστεύω είμαστε έξυπνοι, άνθρωποι καταλαβαίνόμαστε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, πώς μπορούμε να τους προστατεύσουμε αυτούς, τους οποίους βρίσκονται σε απεξάρτηση, προφανώς κάποιοι δεν θα μένουν μέσα στους χώρους αυτούς, μπορεί να κοιμούνται στα σπίτια τους, κάποιοι βεβαίως, εντάξει, λόγω ότι δεν θα έχουν σπίτι, είναι άστιγοι και ούτω καθεξής, προστατεύονται μέσα σε αυτά τα κέντρα. Τι γίνεται όταν αυτοί που βγαίνουν έξω, και δεν εννοώ όταν τελειώσουν το πρόγραμμα και μετά, όταν είναι κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Α, στη θεραπεία πάνω. Στη θεραπεία πάνω. Πώς μπορούμε να τους προστατεύσουμε, γιατί προφανώς γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι τους έχουν οδηγήσει σε αυτό το στάδιο, τους έχουν οδηγήσει σε αυτούς τους άσχημους, σε αυτήν την άσχημη κατάσταση. Πώς μπορούμε να τους προστατεύσουμε και τι μπορούν να κάνουν αυτοί να αμυνθούν έναντι αυτών. Καλή ερώτηση. Τι γίνεται τώρα εδώ. Φίλε μου, το όνομά σου πώς είναι? Βασίλης. Βασίλη, γεια σου, είμαι ο Στέργιος. Κάτι που μαθαίνεις σε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης είναι, καταρχήν είναι ότι η χρήση είναι δικιά σου επιλογή. Δηλαδή κανένας δεν θα σου το δώσει να το πάρεις με το ζόρι. Ούτε αυτό σου έχει συμβεί, ούτε θα συμβεί ποτέ στη ζωή σου. Φυσικά. Αυτό που μαθαίνεις είναι να αποφεύγεις αυτούς τους κύκλους ανθρώπων, τους συγκεκριμένους ανθρώπους ή κάθε τι που έχει να κάνει με τη χρήση. Τώρα σε ό,τι αφορά το στάδιο της αποθεραπείας, τις άδειες και όλο αυτό, ενώ κάποιος βρίσκεται σε θεραπεία, οι άδειες, οι έξοδοι και ό,τι έχει να κάνει με αυτό είναι κάτω από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και γίνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Σίγουρα δεν έχει σε καμία περίπτωση κάποιον φόβο να έρθει κάποιος και να, ενώ εσύ δεν θέλεις να σου δώσει να πάρεις ναρκωτικά. Τα ίδια τα κέντρα απεξάρτησης έχουν, ας το πούμε έτσι, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν σαν ασπίδα έναντι αυτών των συναντήσεων, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών. Έχουν την απαραίτητη προφύλαξη σίγουρα. Γιατί είναι άσχημο δηλαδή κάποιος να έρχεται σε ένα οποιοδήποτε κέντρο απεξάρτησης και απ' έξω, στην είσοδο, στα γύρω πάρκα, καταλαβαίνετε. Να υπάρχουν τέτοια άτομα γύρω-γύρω. Κατάλαβα τι εννοείς. Αυτό συμβαίνει στους χώρους κυρίως που βρίσκονται τα κέντρα υποκαταστάτων. Ναι. Στις εισόδους των νοσοκομείων, στα γύρω πάρκα και τέτοιες εικόνες. Δεν ελέγχονται από πουθενά, έτσι. Υπάρχει δηλαδή και λόγος. Αυτός είναι ο έλεγχος στην ουσία. Ναι. Να μαζεύονται εκεί. Το δεύτερο κομμάτι της ερώτησης, το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να αναθήκω. Άρα εκεί πρέπει να καθαρίσει ο πατέρας με κάνα γκλόπισμα, με καμιά αλυσίδα κτλ. Γίνονται και αυτά. Η αστυνομία δεν καθαρίζει. Ο συνήθως γιατί είναι και. Ναι, είναι ελλιπής. Πρέπει να πάρει εντολή η αστυνομία. Αν πάρει εντολή θα καθαρίσει σε 5 λεπτά. Δεν παίρνει εντολή. Το δεύτερο κομμάτι που θα ήθελα να θίξω είναι ο ρατσισμός που υφίσταται ο απεξαρτημένος πλέον όταν πάει να αναζητήσει εργασία. Όταν τελειώσει. Ο ρατσισμός. Ναι. Όταν πάει να αναζητήσει εργασία. Γιατί προφανώς. Γιατί να τον ξέρουν, είναι φίλε. Δηλαδή πες ότι... θα έχει κάποια χαρακτηριστικά που πείθουν ότι είχε κάποιο τέτοιο παρελθόν. Πώς τι πείθουν. Αυτοί που ήρθαν εδώ σε μένα δεν πείθει κανένας. Κάτι γουμάρια, να πούμε, θηρία, κάτι μπράτσα. Όταν έχουν φτάσει σε βαριά κατάσταση εννοώ. Έχουν μετά. Θα συνέλθει πρώτα. Εντάξει, ναι. Σαφώς. Απλά λέω ότι αν μάθουν είτε οι προϊστάμενοι τους, είτε ο περίγυρος, ας το πούμε, της γειτονιά, ανοίγει κάποιος ένα μαγαζί, ρε παιδί μου. Ναι. Και έτυχε στο παρελθόν να είναι σε αυτά τα πράγματα. Ναι. Έτσι. Ναι.
Αν υπάρχει κάποια στήριξη μετέπειτα από τις αποθεραπευτικές αυτές μονάδες, αν τέλος πάντων υπάρχει κάποια ψυχολογία, πρέπει να συμβουλεύεται κάποιο ψυχολόγο, γιατί ας πούμε έτσι επιθέσεις λεκτικές ενδεχομένως, από τον κόσμο, από διάφορα τέλος πάντων τα οποία συμβαίνουν αργότερα να τελειώσει ας πούμε αυτό το στάδιο της ζωής του, το άσχημο στάδιο της ζωής του. Ευχόμαστε σε κανένα να μην συμβεί, είτε είναι στα ναρκωτικά, είτε στο αλκοόλ, είτε στο τζόγο. Τι μπορεί να κάνει εκεί πέρα, δηλαδή πώς μπορεί να, και πάλι μια ασπίδα προφανώς και εκεί θα χρειαστεί, αν υπάρχει και εκεί μια κάλυψη. Υπάρχουν ομάδες υποστήριξης. Υπάρχουν ομάδες υποστήριξης και επανένταξης. Αλλά σε ό,τι αφορά το αν θα αλλάξει ή όχι ο ρατσισμός και σε ό,τι αφορά την κοινωνία, είναι κάτι που δεν μπορεί κάποιος να επέμβει εκεί άμεσα. Μιλάμε τώρα για μια άλλη συνείδηση. Μάλιστα. Έγινε. Τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλά. Καλό. Επόμενη γραμμή. Ρωτάτε ό,τι θέλετε. Εγώ ακούω, εσείς απαντάτε. Ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ακούγομαι. Ναι, καθαρά. Γάβρος από Ερυθρόλευκη Τούμπα. Πώς? Γάβρος από Ερυθρόλευκη Τούμπα. Ερυθρόλευκη Τούμπα. Ναι, ρε, γνωστός είμαι, που παίρνω συχνά. Ναι, ρε. Α, ναι. Το είσαι ανέκδοτο. Ερυθρόλευκη Τούμπα, ναι. Λοιπόν, εγώ δεν έχω άποψη για το συγκεκριμένο θέμα της εκπομπής σήμερα. Λίγο σήμερα με σένα, Κώστα, θέλω να συζητήσουμε δύο πραγματάκια. Ναι. Βλέπω το τελευταίο διήμερο, δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σου τίποτα, ότι τα δημοσιεύματα περί φυγής του Μπερμπάτοφ έχουν αναπτυχθεί πολύ έντονα. Έτσι. Ποια είναι η γνώμη σου πάνω σε αυτό, τι πιστεύεις? Η Λουλού, ο Μπερμπάτοφ, η Λουλού θέλει να φύγει γιατί είναι Λουλού. Άμα δεν ήταν Λουλού, θα καθόταν εδώ, θα πει θα πάρω 2 εκατομμύρια, θα παίξω την μπάλα της ζωής μου. Δεν με φταίει ο Πέλκας, ο οποίος είναι μέτριος. Δεν με φταίει ο Ροντρίγκης. Δεν με φταίει ο Μοκλάους. Δεν με φταίει ο Πέλκας. Δεν με φταίει ο Κάτσε. Δηλαδή οι άλλοι που βάζουν τα γκολ, ο Βέλιος έχει τον Ινιέστα από πίσω. Δηλαδή ο άλλος, ο Μάτιος, που παίζει να πούμε στο Λεβαδιακό, έχει ποιον να έχει από πίσω, να πούμε το Μαραντόνα έχει από πίσω. Δηλαδή ο. Τη ΣΑΕΚ, ο Σέντερ Φορ που δεν υπάρχει. Δηλαδή ποιον έχει, το Μάντολο έχει από πίσω που τρομάζει και το βλέπει με την ασχήμια που έχει αυτό. Πιο άσχημο άντρα δεν έχω δει και από μένα πιο άσχημος. Δηλαδή ο Μπέρκ έχει το Ζέκα και τον Λαγό και τον αυτό. Ποιους έχουν οι άλλοι από πίσω? Και ο μεγάλος ο παιχταράς λέει με ποιους θα παίξω. Εσύ μπορείς να παίξεις? Μπορείς? Πιστεύεις ότι είναι μια προοικονομία αυτά τα δημοσιεύματα? Όχι, αλήθεια είναι. Όχι, δεν κατάλαβες, είπα. Ότι είναι μια προοικονομία, δηλαδή προετοιμάζουν το λαό του ΠΑΟΚ γι' αυτό. Και τι θα πάθει ο λαός του ΠΑΟΚ ψυχολογικά? Θα πάθει ο λαός του ΠΑΟΚ? Κοίταξε. Άμα ας πούμε φύγει ο Μπερμπάτοφ, η φοράδα στο αλόνι θα κάνει κάκα, να πούμε. Όχι αυτό, αλλά κοίταξε, μετά αυτό το Μπερμπάτοφ φέτος, ο ΠΑΟΚ μετά τον Ιανουάριο δεν κλείνει 90 χρόνια ίδρυσης. Κλείνει 90 χρόνια, ναι. Και τι πρέπει να κάνει τώρα? Πρέπει να τον έχουμε κουτσό τον Μπερμπάτοφ για να γιορτάσουμε με αυτόν 90 χρόνια? Δηλαδή εγώ που είχα τα γενέθλιά μου και πέθανε η γιαγιά μου, δηλαδή τι να την έκανα, να την βαλσάμωνα και να έλεγα καλή γιαγιά, μην πεθάνεις γιατί έχω και γενέθλια. Πέθανε η γυναίκα στα γενέθλια. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα? Τι είναι αυτά τα ψυχολογικά του ΠΑΟΞΙ, ρε φίλε? Εδώ τα έχει δει όλο ο ΠΑΟΞΙ τώρα. Ο Μπερμπάτοφ στα 90 χρόνια που θα λείψει. Αχ, καλέ που θα έχω ψυχολογικό πρόβλημα. Άσε, ρε φίλε τώρα. Άλλο εννοεί. Εννοώ ότι ήταν μια μεταγραφή για επικοινωνιακούς λόγους. Ναι. Πώς θα νιώσει ο μέσος ΠΑΟΞΙ ή ακόμα μαθαίνει και ο Σαββίδης. Ναι. Όταν αυτός ο. Να πάω στον Γκάζι, στον ψυχίατρο, μπορεί να κάθε Δευτέρα εδώ στον Γκαμόρα και να κάνουν, ξέρω εγώ, τεστ, ξέρω εγώ πώς το λένε, συνεδρία. Άσε με, ρε φίλε τώρα. Κάτι τελευταίο και κλείνω. Ναι. Τι θέση έχει ο ΠΑΟΞΙ τώρα στο πρωτάθλημα μετά την νίκη με τον Καλονί? Πέμπτος είναι. Έκτος. Γιατί οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ βγαίνουν και όχι μόνο οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και οι δημοσιογράφοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ διαμαρτύρονται και φωνάζουν και το ένα και το άλλο? Δεν διαμαρτύρονται, φίλε. Υπομονή λένε. Χτίζεται ο ΠΑΟΚ, λένε. Όχι, φωνάζουν και όλα. Ποιος φωνάζει? Δεν έχει δει ΠΑΟΞΙ να φωνάζει. Γεια σου, φίλε. Ακούστηκα. Ναι, σ' ακούω. Δεν έχει δει ΠΑΟΞΙ να φωνάζει. Αρχίζουν να καρίζει. Δεν κάνει τίποτα. Λάιτ είναι, φίλε. Ένα λεπτό και κλείνω. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ φυσιολογικό η θέση που είχε ο ΠΑΟΚ φέτος στο πρωτάθλημα, γιατί σκέψω ότι πέρυσι τερμάτισε 5ος στα play-off χωρίς τον Ηρακλή στην κατηγορία και χωρίς την ΑΕΚ. Ναι. Δεν καταλαβαίνω που το πήρε και τσιροκοπάνε.
Εσύ το θεωρείς δηλαδή ο ΠΑΟΚ ότι πρέπει να πεις από το Σιώπη, τον Κόρμπο, τον Μπακασέτα, τον Τουρμάζ, τον Χατζησαΐα και τον Ρισβάνη, πρέπει το θεωρείς φυσιολογικό, ας πούμε, ναι. Είναι λογικό να είναι πίσω, ας πούμε, από τον Μάνταλο, τον Γιώχανσον και τον Σιμόες και τον, ξέρω εγώ, ναι. Άρα το πιάσω τον Πισινό, τον κύριο Σαββίδη. Έτσι. Προφανώς. Αν το θεωρούμε δεδομένο, αν ο Παοξής θεωρεί δεδομένο, εντάξει, τότε την έχουμε κάνει. Κάτσε. Έπεσες. Ναι. Έλα, φίλε. Εσύ είσαι, φίλε. Είμαι μαμά. Μαμά είσαι. Χρήστη. Α, Χρήστη, συγγνώμη, καλησπέρα. Σας ακούω κάθε βράδυ, αλλά απόψε με το χαρνάτε με τον ΠΑΟΚ. Αυτό το θέμα που έχετε είναι φοβερό. Ο άλλος ήθελε να μιλήσει. Όλους τους γονείς, κύριε Ρεπτόπουλε, σας θαυμάζω, είσαστε εξαιρετικός. Απόψε έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα που ενδιαφέρει πιο πολύ την νεολαία που σας ακούει. Και εγώ είμαι μάνα Χρήστη, κοπέλα, η κόρη μου. Η κόρη σας είναι τώρα, είναι. Ήτανε. Και πήγαινε στον Άγιο Δημήτριο ο Κανάιν, εκεί τι είναι, απ' έξω που είπε προηγουμένως ο νεαρός, που τους παραφυλάνε, γιατί έκαμε ένα ανοιχτό πρόγραμμα με μεθαδόνη. Έχει απόλυτο δίκιο. Απ' έξω περιμένουν τα κοράκια και τους δίνουν αβέρτα χάπια, τους πουλάνε. Έξω από το νοσοκομείο δηλαδή. Έξω από το νοσοκομείο τον Άγιο Δημήτρη. Δυστυχώς δεν υπάρχει αστυνόμευση, γίνεται χαμός εκεί. Εγώ την έκανα απεξάρτηση στην κόρη μου μόνη μου εδώ μέσα στο σπίτι 2,5 μήνες, χτυπιόταν σαν το ψάρι και την είχα εγώ μόνη μου. Τράβηξα του Χριστού τα πάθη για να την κάνω απεξάρτηση. Με ένα κοριτσάκι είναι παντρεμένη. Τώρα που έχει παντρευτεί. Τώρα ευτυχώς είναι στη Σαντορίνη, έφυγε από όλα αυτά τα κοράκια εδώ. Γιατί με έκλεψε, με χτύπησε, με ξεφτέλησε, με έβριξε όταν είναι στη χρήση. Ευτυχώς έφυγε μακριά με τον άντρα της, πήγαν σαν Σαντορίνη και δουλεύουν και απεξαρτοποιήθηκε το παιδί μου και το βλέπω και χαίρομαι. Εγώ έπαθα τα 1,000,000 καρδιές, στομάχια για αυτό το παιδί. Αρρώστησα, πέθαινα κάθε μέρα. Ένα παιδί έχεις? Όσο μπορείτε, και ένα γιο. Ένα γιο. Αυτός είναι... Όσο μπορείτε... Ναι. Καλά είναι, τέλος πάντων. Αλλά με την κόρη μου τράβηξα πάρα πολλά, γιατί ήταν σε μια κατάσταση έξαλλη. Πήγαινε να πάρει μεθαδόνη και απ' έξω μόλις έβγαινε, τη δίνα κάποια και ερχόταν εδώ τρελή. Ούρλιαζε, με έβριζε, φώναζε, χτυπούσε τις πόρτες, με έλεγε ψέματα, με έκλεψε τα χρυσαφικά, με έκανε 1,000,000. Και λέω εγώ ή θα σε κάνω καλά ή θα πάω να αυτοκτονήσουμε μαζί. Και την είχα 2,5 μήνες μέσα στο σπίτι μόνη μου εδώ. Χωρίς τον άντρα σου. Ναι, έκαμε να απεξάρτητη. Ο άντρας της ήταν στο Λακαζάνα. Ο δικός σου βρε ο άντρας, άστο ή τον άντρα το δικό. Δεν έχω άντρα εγώ, είμαι μόνη μου δυστυχώς. Α, μα το τράβηξες μόνη σου να πούμε τον κόλπο. Μάλιστα. Όλο το λούκι, τα είδα όλα, Κώστα, σε μιλάω, όχι μάνα σου, γιαγιά σου είμαι 65 χρονών. Το τι τράβηξα για αυτό το παιδί. Όχι, 72 είναι η μάνα μου, μάνα μου είσαι. Ναι, γόρι μου, να είσαι καλά γερός να είσαι, όσο μπορείς κάνε τέτοιες εκπομπές. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα κόλπα τόσο αναλυτικά. Δυστυχώς τις τηλεοράσεις δεν ξέρεις γιατί δεν... Εγώ, καλά οι τηλεοράσεις. Εγώ έχω φίλους που, και είχα φίλους που είχαν μπλέξει με το αλκοόλ πιο πολύ. Το ναρκωτικό δεν το είχαν στην παρέα μου, ήταν του αλκοόλ. Τραβάγανε να πούμε τα ουίσκι και τις μπύρες σοριδών. Είχαν άλλα θέματα αυτοί. Επειδή για τον ΠΑΟΚ λέτε κάθε βράδυ, σας ακούμε κάθε βράδυ, καθιέρωσε μία φορά την εβδομάδα, αυτό είναι λειτουργήμα που κάνεις. Ξέρεις πόσα παιδιά θα σώσεις. Σε παρακαλώ, κάντο το ζητάω σαν χάρη. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Οι εξειδικευμένοι εδώ είναι τα παιδιά. Αυτοί ξέρουν το πρόγραμμα. Ναι, γι' αυτό τους έφερα εγώ εκεί. Εάν και εσύ όμως κάνεις μια ανοιχτή εκπομπή με ψυχολόγους, με τέτοια και παίρνουν παιδιά όπως παίρνουν σήμερα, θα έχει μεγάλη εμπειρία η νεολαία, θα τα ακούει και θα τραβηχτεί από αυτά. Όσους μπορείς να σώσεις, σώσεις, σε παρακαλώ. Είναι μάστιγα, πεθαίνουν παιδιά. Το είπαν πριν τα παιδιά που παίρναν τηλέφωνο. Ο άλλος ήθελε να πει και εμένα η κόρη μου κόντεψε να πεθάνει. Κόντεψε να πεθάνει, έμεινε από καρδιά. Έμεινε. Αλλά την έσωσα, έφυγε μακριά και σώθηκε. Και τώρα ζω και εγώ, μέχρι τώρα δεν ζούσα, ήμουν ζόμπι. Περπατούσα και έκλαιγα στους δρόμους. Ζόμπι, ξέρεις τι θα πει. Ξέρεις τι έχω τραβήξει. Γι' αυτό όσο μπορείτε ενημέρωση, παιδιά σας παρακαλώ, να σωθούν τα παλικάρια μας. Τόση νεολαία, τόσα παλικάρια όμορφα 2 μέτρα και να τα βλέπεις να σέρνονται και να κλαίω μαύρο δάκρυ, να τα βλέπω στον δρόμο και να κλαίω. Γιατί τα τράβηξα, τα έζησα. Σώστε κόσμο όσο μπορείτε, γιατί δυστυχώς κράτος δεν έχουμε. Δηλαδή τρύπες πριν και καλά τους έβρισες και τους έκανες. Έτσι είναι όπως το είπες. Ακριβώς έτσι.
Δεν υπάρχει κράτος. Υπάρχουν δημόσια αυτά, αλλά απ' έξω τους περιμένουν χίλιοι μύριοι για να βγάλουν χρήμα πάνω στα παιδιά. Έπαιρνε τη μεθαδόνια εμένα, έπαιρνε και τα χάπια. Και ερχόταν τρελή εδώ. Και γινόταν χαμός. Όσο μπορείς, Κώστα μου, σε παρακαλώ, θέλω δηλαδή να μ' ακούσα μάνα καμένη. Μία φορά την εβδομάδα, μία φορά το μήνα. Ο ΠΑΟΚ δεν τελειώνει, αγόρι μου γλυκό. Τα παιδιά μας φεύγουν. Μην τύχει σε καμία μάνα, σε κανένα γονιό να δει αυτά που είδα εγώ. Να την έχω εδώ και να σπαρταράει σαν το ψάρι και να ουρλιάζει και να λέει δεν αντέχω, τελείωσα μέχρι εδώ ήταν. Και να σπαρταράει, να τρέμει όπως τρέμει το ψάρι και να τη λέω θα τα καταφέρουμε μαζί. Μαζί, σκέψου το παιδί σου. Και όταν συνερχόταν. Άσα μάνα ήταν, ήσουν γιαγιά όταν τα έπαθε αυτά δηλαδή. Γιαγιά, έχει ένα κοριτσάκι 6 χρονών. Όχι, όταν ήταν στη δυσκολία. Ναι, ήταν το κοριτσάκι της 4, πριν 2 χρόνια. Πρόπερς το καλοκαίρι την είχα εδώ. Μάλιστα. 2,5 μήνες κλεισμένη μέσα. Άντε, την γλίτωσες. Κάνε εκπομπές, αγόρι μου, δεν ξέρω αν το γλίτωσα. Τώρα έχει φύγει μακριά και έχει φύγει από την Γλύκα. Δεν ξέρουμε αν γυρίσει ποτέ. Ο άντρας της τι κάνει, ο άντρας της τι. Και εκείνο τον έκανε ό,τι ήθελε, τον έβαζε, αν δεν έπαιρνε να την πάει, ας πούμε, χασίσια και τέτοια στην αρχή που ξεκίνησε, γινόταν φασαρίες πολλά και έβρεπε το μωρό σου, λέω, τράβηξα του Χριστού τα πάθη, όσο έβλεπε το αγγελούδι. Καλά, εσύ είσαι κάπου να πηγαίνεις στη Σαντορίνη, να μπορεί να κάνεις έναν έλεγχο, σαν κακιά πεθερά, έτσι. Εισαγγελής, δεν μπορώ, χειρουργώ τα πόδια μου. Α, έχεις τέτοια, έκλεισες, άντε, περαστικά. Καλό ήταν να πάει εκεί να κάνει ένα έλεγχο. Τι κάνετε παιδιά, καλά, το παιδί καλά, μωρί. Πάντως πέρα από την πλάκα δεν υπάρχει μεγαλύτερο αδιέξοδο, Κώστα. Ποιο? Ειλικρινά, ναι. Από αυτό, να βλέπεις το παιδί σου έτσι να αργοπεθαίνει χωρίς να μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν υπάρχει χειρότερο. Από εδώ από το πνοή. Πολλοί άνθρωποι τα έχουν καταφέρει σε όλα στη ζωή τους και όταν συναντάνε αυτό νιώθουν εντελώς ανήμποροι. Διάλειμμα έχουμε. Παίρνουμε 2 γραμμές, έχουμε διάλειμμα. Και να μου πεις πόσο καιρό λειτουργεί αυτό το κέντρο επανένταξης, είναι καινούριο, είναι παλιό, θα μου τα πεις τώρα. Ναι. Άσε άμα θέλει, μην την πιέζεις, πάμε. Δεν μου λες, αυτό πόσα χρόνια είναι το πρωί στη ζωή, στο πλαγιάρι. 5. 5 χρόνια. 5 χρόνια, ναι. Και στα 5 χρόνια την γλιτώσες εσύ, η κοπέλα πώς τη λένε, είπαμε. Η Μένη. Ποιος Μένη. Η Μένη. 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 Τι Μένη. Μένια. Η Μένια. Ο κουρουμπαγλάς εδώ, ο Παοξής. Ναι, και αρκετή. Και ένα άλλο παιδί εδώ που είμαστε και πάρα πολλοί άλλοι. Και πάρα πολλοί άλλοι. Μάλιστα. Στο εξάμηνο ή στο οκτάμηνο, πού, εκεί 6 με 8. Η Μένια κράτησε λίγο περισσότερο. Πόσο κράτησε η Μένια, το δικό σου, η δικιά σου θεραπεία. 13 μήνες. 13 μήνες κράτησες. 13 μήνες. Και τώρα, εδώ κοντά στο μικρόφωνο. Και πόσο καιρό είσαι, OK. Είμαι τώρα 1,5 χρόνο καθαρή. 1,5 χρόνο. Ναι. Και πας για δουλειά τώρα, γυμναστήρια, γιόγκες και τέτοια μου είπες εδώ έξω. Ναι, ακριβώς. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι θετικό, είναι αισιόδοξο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει αισιοδοξία. Μην το εγκαταλείπουν το έργο και οι γονείς και τα παιδιά, ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι είναι στην εξάρτηση. Η οποία είναι πολύ ανεβασμένη και υπάρχουν πάρα πολλοί. Τώρα μου είπε η κυρία εδώ στο νοσοκομείο απ' έξω ήταν και δίναν και τα λοιπά. Πώς δηλαδή όταν είσαι ετοιμοθάνατος. Έρχονται τα κοράκια έξω από το κυρία μου, γεια σας, ξέρω εγώ πόσο είναι να το σηκώσουμε το γέρο κτλ. Αυτού στη γυναίκα μου αύριο μεθαύριο πήγαν στη μάνα μου, ξέρω εγώ κτλ. Τι. Ναι, χαμός λέει ο Γιάννης γινόταν. Έξω από τα νοσοκομεία. Εγώ προσωπικά όταν, ναι. Όταν μπήκα μέσα ήμουν ετοιμοθάνατη όταν ας πούμε ζήτησα βοήθεια να μπω στο πρόγραμμα. Α, και φτάσει στο τέλος. Ζωή. Ναι. Ναι, ήμουν σε απελπιστική κατάσταση. Ναι. Δεν είχα καμία ελπίδα. Αφού και η μητέρα μου, ας πούμε, με θεωρεί θαύμα σήμερα που. Σε έχει ξεγραμμένη, δηλαδή. Ναι. Κανονικά, ναι. Ναι. Ήταν η τελευταία μας προσπάθεια, ναι. Λέει. Α, ναι, πήγε σε δύο εκδομένε ιστορίε, μου. Έτσι, ναι. Ακριβώς. Και σήμερα, ας πούμε, αυτό που βιώνω και έτσι. Όλο που ζω, καμιά φορά έτσι δεν το πιστεύω κιόλα. Άρα για σένα η ζωή έχει μεγαλύτερη αξία τώρα. Βέβαια. Ναι. Και μπορεί να διαχειριστεί. Και να ελέγξεις την κατάσταση μόνος τώρα πολύ καλύτερα. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα το μόνο που κάνετε είναι κανένα τσιγάρο, έτσι. Κανένα Μάλμπορο, κανένα Κάμελ. Το μόνο που κάνετε. Δηλαδή, ο κόκκινος. Η μόνη κατάχρηση το τσιγάρο. Εντάξει, είστε και γυμνασμένοι, πάτε σάκο βαράκι. Και κοκακόλα. Και κοκακόλα. Βαριέσαι. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Χαίρετε, ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε.
Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Λοιπόν, χαίρομαι που βγαίνω στην εκπομπή σου. Δεν ξέρω τώρα πώς πάντρεψες δύο θέματα έτσι πολύ επίκαιρα. Ποια είναι τα επίκαιρα θέματα? Τα ναρκωτικά και το ποδόσφαιρο. Αλλά είναι πολύ ωραία η εκπομπή σου. Κοίταξε τώρα, με στέλνει τώρα ο Πατέλης. Πώς θα επεξαρτηθώ, λέει, ρώτα το φίλο πώς θα μπορούμε να κόψουμε τον Ηρακλή. Τι να τον κόψει τον Ηρακλή, μωρέ. Πέντε μάτς να το δεις, τον έκοψε. Τι έλεγε Πατέλη να μου. Λοιπόν, έλεγε Πατέλη. Λοιπόν, σιώπη πονηρός είσαι, στέλνεις μηνύματα για αδελφές άλλων. Δεν ξέρω αν είσαι ρέα, είναι δίπλα και ακούει. Λοιπόν, συνέχισε. Ακούμε, σε ακούμε, σε ακούμε. Έλα, πάμε. Ήθελα να πω για αυτή τη γυναίκα που πήρε πριν από λίγο. Την κυρία που. Με την κόρη, ναι. Ναι, πολύ σοφά είπε ότι ο ΠΑΟΚ δεν πεθαίνει. Ο ΠΑΟΚ είναι αθάνατος. Τα παιδιά πεθαίνουν. Ναι. Και αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια φορά το μήνα ή πιο συχνά μια εκπομπή. Μια ενημέρωση, ναι. Έτσι να ανοίξουμε λίγο τα μάτια σε έφηβους. Και τώρα που τους γνώρισα εγώ τα παιδιά, θα κάνουμε μια φορά το μήνα, μια ενημέρωση πώς πάμε, τι γίνεται, τι βοήθειες χρειάζονται. Κυρίως έφηβους. Ναι. Κάνουμε ένα γραφείο τύπου εδώ. Κάνουμε ένα χαρτιά. Ναι. Μια θα μπαίνουμε, μια θα βγαίνουμε. Ναι. Εγώ είμαι χρήστης. Είσαι ακόμα? Είχα κόψει για ένα μεγάλο διάστημα και δυστυχώς ξανάπεσα. Όταν λες χρήστες, εννοείς δηλαδή στο τσιγάρο ή πάει πιο επάνω δηλαδή? Πιο επάνω. Α, είσαι πιο επάνω. Είμαι στο limit up. Ναι. Τέλος πάντων, δεν είναι για γέλια, για κλάματα είναι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Εσύ τώρα θα χρειαστείς, ας πούμε... Οι περισσότεροι χρήστες εκεί πέρα θα πρέπει να ξέρουν ότι αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος. Δεν σταματάει ποτέ. Δηλαδή πάνε στη γωνία, θα είναι και θα σας περιμένει αυτό το πράγμα. Ναι. Και κυρίως είναι γιατί η κοινωνία μας είναι πολύ άδικη κοινωνία. Όταν λες άδικη γιατί... κοινωνία, κάτω μου λίγο Λιανά, δηλαδή τι θες να μου πεις? Ότι τι? Να σου πω. Όλοι παραδέχονται ότι αυτό είναι ένα δύσκολο πράγμα. Όλοι παρά... Να κόψει. Ναι. Όλοι ναι. Το παραδέχονται. Ότι για να κόψει κάποιος χρειάζεται να έχει ανδρισμό, τέλος πάντων, για να μην... Η ανδρισμό, τώρα η κοπέλα ανδρισμό για που το έχει. Ναι. Θέλει δύναμη, θέλει κουράγιο να έχεις για να να καταφέρεις να το κόψεις. Άρα είναι μια δύσκολη δουλειά. Εσύ τώρα για να καταλάβω, το είχες κόψει. Εσύ το είχες κόψει και το ξανάρχισες, δηλαδή ήσουν στη μέση κάπου, σε επηρέασαν. Ναι, είχα κόψει, είχα κόψει 4 χρόνια, το ξανάρχισα. Ναι. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα? Ναι. Εμείς κάνουμε όλη τη δύσκολη δουλειά. Δηλαδή. Ο κόσμος, η δύσκολη δουλειά να το κόψεις και να. Και να φύγεις. Να αντιμετωπίσεις τα μεταστερικά σύνδρομα, να αντιμετωπίσεις την κατάθλιψη, να αντιμετωπίσεις χίλια δύο πράγματα. Φίλε, εγώ πήρα 8 μήνες κορτιζόνη και όταν, τη σταμάτησα, και τη σταμάτησα 3 χάπια μέντροξ, 2, 1, όχι, το πήγαινε 3, 2,5, 2, 1,5, 1, μισό, 1/4. Μιλήσεις τώρα για παθολογικό. Α, ναι, άκουμε όμως, σε καταλαβαίνω, για φλεγμονές. Τη κορτιζόνη την παίρνει για φλεγμονές. Ουροποιητικού συστήματος, φλεγμονές, ο καρκίνος, φλεγμονή. Ναι, ναι. Όταν την τελείωσα, ήταν αρχές καλοκαιριού, μου κάνει μία αϊπνία που εγώ κοιμόμουνα πουλάκι, 45 χρόνια. Ναι, ναι. Πουλάκι! Μου κάνει μία μαγκιά, μου κάνει μία μαγκιά και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Με πιάνει κρίση πανικού που εγώ είμαι ψύχρεμος. Μου κάνει ειρηνικά αυτά, πως το λέω, μπορώ να αναπνεύσω χωρίς να έχω εχμωρίτη. Θα πήγα στην, πώς τη λένε, στην γιατρό, μου λέει δεν έχεις. Μωρίτη, λέω, τι δεν έχω, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Μίξες αυτά δεν βλέπω. Τι είναι? Είναι, λέει, έτσι, δεν ξέρω, λέει, τι είναι, λέει. Δεν ξέρεις, λέει, τι θα σου δώσω το πέντα. Τέλος πάντων, κορτιζόνη πήρα, σταδιακά την έκοψα. Και έκανε παρθένος οργανισμός από φάρμακα εγώ. Ναι, ναι, έτσι. Αυτό, και πάλι είδα το Χριστό Φαντάρο. Ναι. Λέω, ρε γαμώτο, εγώ τώρα για ποιο λόγο τώρα τον Ιούλιο μήνα δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ, σηκώνομαι, ξέρω, πανικός και τα λοιπά. Θέλω να βγω από το σπίτι να έρθω. Πού γαμώτο, λέω, τι έπαθα? Αυτό και μου λένε αυτό είναι παρενέργεια της... θέλεις την κορτιζόνη. Παρενέργειες. Κάποια στιγμή πήγα να πάρω κορτιζόνη. Και να την πάρω έτσι για να. Και δεν το έκανα. Που τα κορτιζόνια. Δεν θα κέρδιζε τίποτα. Δεν θα. Δηλαδή, σε ψιλοκαταλαβαίνω. Με την κοκακόλα που ήθελα να την πίνω και δεν την έκοβα. Παράδειγμα, ναι, ναι. Το καλύτερο παράδειγμα που μπορεί να συγκρίνει κάποιος
που δεν έχει πιει ναρκωτικά είναι το τσιγάρο. Ναι. Το τσιγάρο είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για να το καταλάβει κάποιος. Δηλαδή, για να νιώσει έναν χρήστη δηλαδή. Τώρα το θέμα που ήθελα εγώ να καταλήξω για είναι πες. Ότι ένας τοξικομανής όταν κάνει τη δύσκολη δουλειά, ναι, θα πρέπει να έχει γρήγορη γαμότο ο κόσμος να κάνει την εύκολη δουλειά. Δηλαδή, λίγο η εμπιστοσύνη και λίγο η αποδοχή. Δηλαδή να μας αποδεχτούν. Δηλαδή δεν μας αποδέχουν. Εγώ δεν μπόρεσα να βρω δουλειά, παρακάλεγα για δουλειά. Και εκεί που μετάζανε για δουλειά, έβλεπα μετά από λίγο, γιατί βάφω κιόλας, έβλεπα μετά από λίγο οι ίδιοι που μου λέγανε ότι εντάξει θα σε πάρουμε για δουλειά, έβλεπα να παίρνουν μετά άλλους αλλοδαπούς και όχι ότι έχω κάτι με τους αλλοδαπούς. Απλά θέλω να σου πω ότι... Αυτό σε επηρέασε... Δεν μου δώσανε το χέρι. Αυτό σε επηρέασε να ξανακυλήσεις. Δεν με επηρέασε τόσο πολύ για να ξανακυλήσω αυτό. Ήταν πολλά, ναι, που συνέβαλαν για να ξανακυλήσω, αλλά ένα που βασικό ήταν αυτό. Μάλιστα. Και αργία μην τρυπάσεις κακίας. Μάλιστα. Όταν δεν έχεις δουλειά και κάθεσαι μέσα στο σπίτι και είσαι όλη την ώρα χαβαλέ και έξω και άνε το κομπιούτερ και άντε ξανά καφέ, άντε, δηλαδή και κάθεσαι όλη μέρα. Ναι, ναι, η δουλειά είναι μια τρομερή ψυχοθεραπεία. Βέβαια. Βέβαια, είναι μεγάλη ψυχοθεραπεία η δουλειά. Βέβαια, βέβαια. Θα δούμε. Θα το παλέψει, θα με ξαναπάρει. Ναι, 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 ναι. Γι' αυτό ένας τοξικομανής πρέπει να πάει να δουλέψει έστω και με 5 ευρώ. Αλλά το θέμα είναι να τον αποδειχτεί και η κοινωνία. Μάλιστα. Πάρ' το με 5 ευρώ, ναι, τη δουλειά. Καλά τα λέει. Με 10 ευρώ, ναι, να ασχολείται. Δηλαδή, εμείς κάναμε το δύσκολο. Κάντε εσείς το εύκολο, ρε παιδιά. Μάλιστα, μάλιστα. Αποδειχτείτε λιγάκι. Κατανοητό, κατανοητό το παραπονό σου. Δεν ξέρω, Στέργιος, έχει να πει. Σε ευχαριστώ. Λέγε. Εγώ έχω να πω το πιο σημαντικό, ναι, σε πολλά συμφωνώ έτσι με το φίλο, το πιο σημαντικό είναι η σχέση με τον εαυτό, να είσαι σε επαφή με τον εαυτό σου, να βρεις αυτό που λέει, που είπε ο φίλος, θέλει κουράγιο, ας πούμε, θέληση και όλα αυτά. Αυτά ο εξαρτημένος όταν πάει να κόψει δεν τα έχει. Τα ανακαλύπτει στην πορεία. Στην πορεία, ε. Ότι υπάρχουν μέσα του. Αυτό που ανακαλύπτει μέσα του χρειάζεται να μην το αφήσει, να μην χάσει την επαφή του, να το... Είναι το πιο σημαντικό, εαυτός του δηλαδή, και να τον βάλει σιγά σιγά μέσα, να τον προσαρμόσει στις συνθήκες που ήδη υπάρχουν. Μία από αυτές, ένα δεδομένο, είναι το κοινωνικό στίγμα, ας το πούμε έτσι. Κατά. Δεν μπορείς να το αλλάξεις, μπορείς όμως, αν πραγματικά θέλεις και έχεις βρει αυτή τη δύναμη, να αλλάξεις εσύ ο ίδιος, να μπεις μες στην κοινωνία και να... Μάλιστα. Πάμε, Γιάννη, στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Κωστά. Μάλιστα, κύριε. Για ένα λεπτάκι ξαναπαίρνω. Ναι. Ήθελα λίγο να πω αυτό που λέτε ότι πηγαίνουν τα παιδιά στα προγράμματα και είναι τα κοράκια απ' έξω. Ναι. Αυτό, φίλε, το είπα και πριν, Στέργιο, θα το καταλάβεις, έτσι. Είναι ισχύει μόνο στα προγράμματα που είναι η μεθαδόνη και τα χάπια. Γιατί η μεθαδόνη και τα χάπια σου δίνουν το δικαίωμα να μπορείς να πίνεις και την ηρωίνη. Κατάλαβες. Στα θεραπευτικά προγράμματα δεν θα το συναντήσεις αυτό. Δεν θα πας έξω από το παιδιό, ας πούμε, εκεί που είναι το πρόγραμμα που είναι θεραπευτικό, να δεις κάποιο χρήστη να καραδοκεί. Δεν θα πας σε ένα του αργό του κεφεά, ξέρω εγώ, ή άλλα ιδιωτικά που είναι θεραπευτικά όμως, έτσι, και θα βρεις κάποιο χρήστη να περιμένει να πουλήσει κάτι. Εκεί είναι πρόσφορο το έδαφος, είναι κοινή αλήθεια σε όλους, ας πούμε, ότι αυτό είναι μόνο για να έχω συντήρηση, να μην βγάζω στερητικά, και εννοείται ότι περιορίζονται και εκεί πέρα, που είπε και κάποια άλλη κυρία, περιορίζονται εκεί πέρα, ας πούμε, τα ναρκωτικά. Εμένα προσωπικά, που ο κύκλος μου ήταν τεράστιος, όταν αποφάσισα να κόψω, βγήκα από τη φυλακή, αποφάσισα να κόψω την επόμενη μέρα, όπως είπα, δεν ήθελε κανείς να με πλησιάσει, να με πει Χρήστο, πάρε. Είναι έτσι, Στέργιο, ή κάνω λάθος? Ναι, αλλά όμως την κοπέλα. Αυτό μαθαίνεις, Χρήστο. Στον Άγιο Δημήτριο την περιμένανε, λέει. Αυτό είπε. Ναι, αυτό σου λέω. Στον Άγιο Δημήτριο τι είναι, μεθαδόνη ήταν, ρε Κώστα. Ναι. Υποκατάστατο δεν ήταν. Ο χρήστης, αν δεν θεραπευτεί, δεν δει τις συμπεριφορές του, δεν μπορεί να γίνει καλά. Χρήστησα είναι και με τη μεθαδόνη χρήστης είναι. Απλά κάποια παιδιά μένουν ευτυχώς εκεί. Δηλαδή μένουν εκεί. Βολεύονται με τη μεθαδόνη και είναι καλό. Δηλαδή κάποιοι βρίσκουν βοήθεια έστω και έτσι. Έστω και πάλι εξαρτημένοι. Κατάλαβες. Αλλά άμα τυχόν, πως λέω, σε θεραπευτικά προγράμματα που ξέρει ο οποιοσδήποτε χρήστης ότι στο θεραπευτικό πρόγραμμα αυτοί που υπάρχουν έχουν πάρει μια απόφαση για να πάνε εκεί πέρα. Δεν θα μπορέσει να τον επηρεάσει, θα μπορέσει να τον επηρεάσει, αλλά όχι τόσο εύκολα όπως ο άλλος. Που είναι φτιαγμένος και με τη μεθαδόνη σε μερικές περιπτώσεις. Στα στεγνά προγράμματα, Χρήστο, δεν έχει πελάτες.
Ακριβώς αυτό, αυτό λέω. Δεν και να σε πω και κάτι άλλο. Αυτό το χάπι που δίνουν τώρα Κώστα, υποτίθεται για υποκατάστατο, ξέρεις πώς τα κάνει ζόμπι τα παιδιά. Το υποκατάστατο, σαν τα γεννόσημα. Ζόμπι τα κάνει. Να σε πει και ο Στέργιος που τον έχεις δίπλα σου, να δεις παιδιά που παίρνουν αυτό το χάπι και παίρνουν έστω και κάτι ακόμα, έστω και κάτι ακόμα, ζόμπι γίνονται φίλε. Καταρχήν δεν είναι αναγνωρισμένο από τον ΕΟΦ αυτό το χάπι. Όλο αυτό γίνεται μόνο για την Κονόμα, αυτό το χάπι πλέον. Στέργιο, πες και εσύ κάτι γι' αυτό, για να ξέρουν και οι μανάδες και οι πατεράδες που θέλουν τα παιδιά εκεί πέρα. Τι τα έχουμε ξαναπεί. Και να σε πω και κάτι Κώστα. Σαν να το κάνουμε διαφήμιση είναι. Σωστό είναι να το κάνεις μια φορά το μήνα αυτή την εκπομπή. Εγώ θα σου πρότεινα να ανοίξεις τους ορίζοντες και να πάρεις μια φορά τα παιδιά, μια φορά το ένα πρόγραμμα, γιατί όλοι θα έχουν να δώσουν κάτι. Ένας χρήστης μπορεί σε αυτό το πρόγραμμα που έβγαλα εγώ να μην βρει βοήθεια. Στο πρόγραμμα των παιδιών όμως να βρει βοήθεια. Όλοι οι άνθρωποι δεν ταιριάζουμε σε ένα πλαίσιο. Κατάλαβες τι θα σου πω. Και αυτό θα σου το πει και ο Στέργιος ότι ισχύει. Πήγε σε δύο προγράμματα, δεν βρήκε τη βοήθεια που ήθελε. Πήγε σε ένα άλλο, βρήκε τη βοήθεια. Κοίτα τώρα, τα παιδιά στο πνοήστηζωή.gr, εκεί που είναι δηλαδή, βρήκαν τη βοήθεια. Άρα θέλουν να πούνε ότι εγώ σώθηκα εδώ πέρα. Ακριβώς αυτό σου λέω. Πιθανόν. Εκεί να μην μπορούσα. Πιθανόν στο αργό να μην μπορούσα. Ναι. Μπόρεσα εκεί. Έτσι πιθανόν στο ίδιο το Κεθεάρο πήγαινα στην κλειστή κοινότητα στην Ιθάκη στη Σύνδο να μην μπορούσα. Μπόρεσα στην ανοιχτή κοινότητα. Δηλαδή που πήγαινα το απόγευμα έκανα ομάδες και πήγαινα να βρει δουλειά. Αυτό. Κοίταξε. Είναι όπως εμένα ας πούμε. Έχω τον γιατρό μου, τον ουρολόγο, τον Νίκο τον Φίστα. Δεν τον αλλάζω. Εμένα αυτός με έκανε καλά, είχα κάτι πολύ παράξενο. Τρομερά παράξενο. Ο άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε πολύ με την πάρτη μου και εγώ θεωρώ ότι αυτός δίνει και άλλους καλούς ουρολόγους επαγγελματίες. Εμένα όμως μέσω ο Νίκος. Άρα εγώ οτιδήποτε μου ζητηθεί καλό ουρολόγο, επειδή γίνανε και επειδή έχω μάθει και άλλους θα πάω στο Φίστα του λέω. Τέλος, τελείωσε. Πήγα άλλους δύο, τρεις, τέσσερις πόσοι ήταν μπροστά, σωθήκανε. Λοιπόν, άλλος δεν πήγε σε άλλους ουρολόγους να γίνει καλά, έγινε. Εμένα μέσα σε ο Νίκος. Τα παιδιά τα έσωσαν οι πνοή στη ζωή. Είναι στο πλαγιάρ και τα λοιπά. Ακριβώς. Όπως σώσαν τα παιδιά η πνοή στη ζωή, εμένα μέσα στο Κεθεάλλον, τον έσωσε το αργό, άλλον ένα άλλο ιδιωτικό. Έτσι. Και ένα άλλο θέμα που θέλω έτσι σύντομα να αφήξω, αυτό με την αποδοχή, την κοινωνική αποδοχή. Εγώ δεν το έζησα βασικά. Εγώ πήγα, βρήκα πολύ γρήγορα, γιατί ήθελα και να βρω δουλειά, έτσι. Γιατί ήξερα ότι να απασχολώ το μυαλό μου, το σώμα μου και το μυαλό μου κάτι θα με βοηθήσει. Έτσι. Είναι βασικό αυτό η εργασιοθεραπεία που είπες, είναι πολύ μεγάλο βήμα για τη θεραπεία σου, για να κάνεις απεξάρτηση. Εγώ πραγματικά είδα αποδοχή, φίλε. Δηλαδή αυτό το πράγμα που υπήρχε πριν κάποια χρόνια στην Ελλάδα έχει καλυτερεύσει πάρα πολύ. Ακόμα υπάρχει, αλλά είναι σε πολύ καλύτερο στάδιο. Και να σε πω κάτι, και τελευταίο αυτό να κλείσω. Όλοι εμείς που έχουμε γίνει καλά, όπως ο Στέργιος, η κοπέλα, εγώ, άλλα χιλιάδες παιδιά, δείξουμε καλό πρόσωπο, δείχνουμε καλό πρόσωπο καθημερινά έξω στην εργασία μας, σιγά σιγά φεύγει και το ταμπού όλο αυτό. Από τον ίδιο το χρήστη ξεκινάει όλο αυτό το ταμπού. Τι θα δώσει στην κοινωνία μετά που θα γίνει καλά. Να ξέρεις ότι αντί να με φάει παοξής ή Αργιανός, έμπορος ναρκωτικών θα με φάει εμένα. Επόμενη γραμμή, πάμε προς το τέλος. Καλημέρα. Έλα φίλε. Έλα, ραπ. Έλα φίλε. Εγώ ακούγομαι. Εσύ ακούγεσαι. Τι γίνεται. Ό,τι γίνεται ακούγεται. Ουδέν κρυπτών κάτω από τον ήλιο. Ναι. Είχα να σε πάρω πολύ καιρό. Ναι, γιατί. Θυμώσες. Λόγω σχολής περισσότερο, ασχολούμαστε λίγο με τη σχολή. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Δεν με πέρεις στη σχολή να κάνεις. Έτσι. Σωστό. Σε είχα πάρει, είμαι από τα Γιάννητά, σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη. Σε είχα πάρει παλιά, τώρα μπορεί να μην θυμάσαι. Τι σπουδάζεις, ρε. Οργάνωση και διοίκηση ελληνικής τολμής. Είχες πει ότι δεν θα πάρω το χαρτί, αλλά στο τέλος είπε τελικά ότι θα το πάρω, παιδί μου. Θα το πάρεις το χαρτί, επιχειρήσεις γίνονται στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στα Σκόπια. Εκεί μπορείς να πας σε επιχειρήσεις. Εδώ δεν δουλεύει. Άμα έχεις έξυπνο μυαλό, ραπ, παντού υπάρχουν επιχειρήσεις. Μπράβο, οι τεπέλη δεν δουλεύουν στην Ελλάδα. Μ' αρέσεις. Λοιπόν, ήθελα να σου πω το εξής. Είμαστε εδώ πέρα τρία παοξάκια. Τι θέση πιστεύεις θα τελειώσει ο ΠΑΟΚ στο τέλος του πρωταθλήματος μαζί με τα play-off? Ωραία. Αν βγει τρίτος να κάνετε το γύρο της Αγίας Βαρβάρας και να κορνάρετε, να πούμε, με μανία της κόρνας των αυτοκινήτων σας. Με μανία όμως. Τι είναι, τι πάω,
σε περνάει άλλο του Μελισανίδη, ο Πανιόνιος του Γκαγκάτσι κτλ. Αν διώξει τον Μπερμπάτοφ, του πει πάρε δρόμο, φύγε ρε Βούλγαρε, μα έχει ταλαιπωρήσει με τον Μπλαζέ, το ύφο, α το τέτοιο άλλο φύγει από εδώ πέρα. Πει στον Μπέλκα, Μπέλκα, ευχαριστούμε πολύ που είσαι σε Τούμπαλ, ήταν. Ατράβα στη Σετούμπαλ, πίσω. Πάρσε ένα δεκάρι. Ένα δεκάρι, να πάρει ο κοντό ένα δεκάρι, δεκάρι ο κοντό, σέντερ μπακ και ένα τερματοφύλακα. Ραπ, επειδή είπες τώρα για τον Μπέλκα, είμαι από τα Γιάννητσά εγώ και το ξέρω το παιδί. Δεν με ξέρει σαν Γιώργο και Μπέλκα, αλλά το ξέρω. Ναι. Επειδή είμαι από τα Γιάννητσά, δεν είμαι από τους ύπους που θα πω ο Μπέλκας ο Πεκταράς που είναι από την περιοχή μου. Βλέπω ότι ακόμη δεν είναι για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί σε 5 χρόνια να είναι. Κάνω λάθος. Σε 5 χρόνια. Άμα δεν είναι φέτος, δεν θα είναι σε 5 χρόνια. Έχασε ο Μπέλκας την ευκαιρία να καθιερωθεί στον ΠΑΟΚ. Την έχασε. Την έχασε. Πάει. Τελείωσε. Πάει. Ωραία, του δόθηκε η ευκαιρία σε αυτή τη ζωή να κάνει το άλμα. Πήγε, του δώσαν τα εχέγγια, τον βάλανε εξαιτίας του ότι δεν πήραν δεκάρι κτλ. Δεν πέτυχε το παραμύθι. Δίπλα στον Μπερμπάτοφ και στον Κλάους και με τον Ροντρίγκες και τον Κίτσιου και τον κάτσε σαν το χαμάλι να τρέχει από πίσω. Και τον, αυτό το σωσία του Ουγγαρέζου, πώς το λένε, τον Τζιόλι. Στα γαβ, την έχασε την ευκαιρία. Πάει, άστον. Πάμε για άλλα. Ωραία, θα σου πω και το άλλο γιατί ξέρω ότι από την αρχή όσον αφορά το Τζιόλι, πάντα ήσουνα αρνητικός απέναντί του και οφείλεις να το παραδεχτείς αυτό. Ήμουνα. Πάντα. Ναι, ήμουνα. Πιστεύεις. Ναι. Τώρα. Και από την αρχή της χρονιάς. Ναι. Ο Τζιόλις. Ναι. Αξίζει συμβόλαιο ανανέωσης στον ΠΑΟΚ. Στα 30 του. Τα 100 μέτρα. Νομίζω φέτος λύγει το συμβόλαιο του. Σου πω εγώ. Για ακόμη μια χρονιά το αξίζει. Θες τον ΠΑΟΚ να κάνει πρωταθλητισμό. Ή να περνάει τον Άρη. Ή να περνάει τον Άρη του Κασναβέρ. Τι θες στη ζωή σου, πες μου. Άλλο, εγώ τι θέλω. Εσύ στη ζωή σου τι θες. Θες να κάνει ο ΠΑΟΚ πρωταθλητισμό. Φυσικά, εννοείται. Τζιόλι, ευχαριστούμε πολύ. Έχεις ένα ωραίο ξενοδοχείο, είσαι ωραίος γκόμενος. 5 γκόμενες τη μέρα να ρίχνεις. Τράβα να πούμε εκεί πέρα κοκτέιλ κτλ. Πόσα χρόνια παίζει ο Τζιόλι στον ΠΑΟΚ, ξέρεις. Κοίταξε, άμα. Δεν απαντάς. Πόσα χρόνια παίζει ο Τζιόλι στον ΠΑΟΚ. 1,5. 1,5. Στο σύνολο 1,5. Μισή χρονιά πέρυσι και το δόξανε. Μάλιστα. Και με το δόν δεν θυμάμαι να έχει. Τι κατάταξη. Τι κατάταξη πήρε ο ΠΑΟΚ με τον Τζιόλι στα χαφ. Με τον Τζιόλι στα χαφ πέρυσι. Πέρσι, πρόπερσι, φέτος. Τι θα κάνει. Τι κάνει. Στα play-off και δεν τα πάει καλά. Στα play-off. Α, είσαι ευχαριστημένος. Ναι, είναι ο. Κοίταξε, άμα ένα περνάει στον Ηρακλή. Ναι, καλά, καλός είναι. Δεν ήταν ο Τζιόλι στην ομάδα. Ρε φίλε, να σε πω κάτι τώρα. Και εγώ το, με πει το Κόρντομπα καλό είναι. Καλό είναι. Για να πας σε 5,5 ώρες στην Αθήνα και να φας τα γκούτσι σε 1/4, καλό είναι. Άμα θέλω να πάω σε 3,5 ώρες στην Αθήνα, δεν είναι καλό το Κόρντομπα. Και να θέλω να τρέχω με 220 και να κάνω μαγκές να πούμε με τα 0%. Το κατάλαβε. Τι θες στη ζωή σου. Τι θες στη ζωή σου, μάλλον. Άμα θες να μείνεις να πούμε με σπίτι, με πισίνα, στο πανόραμα, με τρεις κυπουρούς και 4 στρέμματα και καπνοδόχους και τα λοιπά. Ή να μένεις στην Τούμπα που μένω εγώ εκεί στη Χουρμούζη να πούμε και τα λοιπά με 95 μέτρα 97. Τι θες στη ζωή σου. Άμα θες εσύ να βγαίνεις στο UEFA να περνάς τον Ηρακλή και τον Άρη, κράτα τον Τζιόλι 33 χρονών στο γεροκομείο της κάτω Τούμπας εκεί πέρα στο Χαρίσιο μαζί με τον Μπερμπάτοφ να πίνουν τσάι. Καληνύχτα, καλό ξημέρο. Το θέμα τι θες. Την επόμενη γραμμή άστακο. 5 τελευταία από το τέλος. Ναι. Βάλε δεύτερα. Δευτέρα, φίλε, βάλε, πάμε. Ναι. Τρίτη. Έλα. Λοιπόν, συγγνώμη, νόμιζα δεν ήμουν εγώ. Έλα, βρε αγόρι μου, πάμε γρήγορα. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Στέργιο για τα αίτια, όχι τις αφορμές, όχι το περιβάλλον, την κοινωνία, αλλά τα αίτια τα οποία πρώτον σμπρώχνουν κάποιον να κάνει πρώτη φορά χρήση και δεύτερον τον ξανακυλίουν. Και κάτι ακόμη, ήθελα να το ρωτήσω αν έχει κατανοήσει, επειδή εγώ είμαι πολύ συνεφίλ κινηματογραφόφιλος. Δηλαδή ξένο κινηματόγραφο. Ναι. Ορίστε. Ξένο κινηματόγραφο. Και ξένο και ελληνικό, κυρίως ξένο, εντάξει. Ξέρω, ναι. Και όχι κατά ανάγκη αυτά που είναι τα πιασάρικα, τα πάντα. Είσαι κουλτουριάρης. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ναι. Αν έχει αποδοθεί σωστά το ύφος και το ήθος της όλης αυτής κατάστασης από τους σκηνοθέτες, τακεούς, όπως σε έργα είναι το Traffic, είναι το Spoon, είναι το Requiem for a Dream, τέτοιες έργα,
αν έχει αποδοθεί σωστά ή αν μας παραμυθιάζουν και εκεί. Γιατί καμία σχέση δεν έχω ούτε με ουσίες ούτε με τίποτε, μόνο με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό. Έχουν σχέση και δεύτερον, μην ξεχάσετε και τα αίτια. Αυτά τα δύο. Γεια σου φίλε μου, είμαι ο Στέργιος. Όταν λες αίτια, προφανώς εννοείς τους λόγους που κάνει κάποιον να δοκιμάσει. Και να δοκιμάσει, αλλά και να συνεχίσει. Και να συνεχίσει, γιατί αλλάζουν οι λόγοι. Η δοκιμή κυρίως αφορά από ό,τι έχει φανεί τις ηλικίες περίπου στην εφηβεία, από τα 15 μέχρι τα 20. Είναι ο μεγάλος πληθυσμός των ανθρώπων που δοκιμάζει και μετά συνεχίζει να κάνει χρήση ναρκωτικών. Στην ουσία είναι τρεις λόγοι. Ο πρώτος είναι η περιέργεια. Ο δεύτερος είναι η έλλειψη στόχων και κατεύθυνσης. Και ο τρίτος είναι το φιλικό κοινωνικό περιβάλλον. Αυτά τα τρία. Αν συμπέσουν μαζί και είναι και τα τρία αρνητικά, η χρήση και η συνέχισή της είναι αναπόφευκτη. Τώρα από εκεί και πέρα, οι λόγοι που κάνουν κάποιον να συνεχίζει εξατομικεύονται στην πορεία. Και δεν είναι συγκεκριμένα. Εξατομικεύονται στην πορεία και είναι λόγοι που έχουν να κάνουν και με την τρέχουσα ζωή, είναι λόγοι που έχουν να κάνουν και με... Και το κράτος δεν μπορεί να κάνει κάτι ή συντηρεί αυτή την κατάσταση εν γνώση του. Το κράτος όπως έχει... Το κράτος τους νέους τους θέλει απογαρμονωμένους, ρε φίλε. Τους θέλει φελούς, τους θέλει απαθείς, τους θέλει να πούμε υποτονικούς. Δεν θέλει νέους σαν και εμένα να πούμε να πλακώνται στα μπουνίδια και στα αυτά, θέλει νέους πιο υποτονικούς. Όπως έχει φανεί από το... Όταν ήμουν αγώνεος, λέω. Όπως έχει φανεί από το αποτέλεσμα, δεν μπορεί μέχρι τώρα να κάνει κάτι ουσιαστικό το κράτος. Είναι η δουλειά που γίνεται, κυρίως έχει αρχίσει να φαίνεται. Εγώ ρώτησα αν θέλει, το αν μπορεί, όχι, δεν το ξέρω αυτό. Το αποτέλεσμα δείχνει, εφόσον δεν μπορεί, ίσως να μην θέλει κιόλας. Και να θέλει δεν μπορεί. Ναι, και αυτό, και αυτό παίζει. Εγώ πιστεύω ότι το πραγματικό αίτιο είναι πηγή στην κοινωνία, στο κοινωνικό αίτιο. Είναι άσχετος με το πρόβλημα, όμως μπορεί να πέφτει το έξω, αλλά πιστεύω ότι το αίτιο βρίσκεται στην κοινωνία. Εντάξει, και εκεί. Και εκεί. Η λύση όμως βρίσκεται, επειδή το πρόβλημα είναι βαθύ και τώρα αυτό που λέμε φιλολογικά προσωπικό και ιδιαίτερο, δηλαδή ξεκινάει από τον ίδιο τον εθισμένο, από εκεί ξεκινάει στην ουσία η θεραπεία και η ανάρρωση. Και μετά, και για το δεύτερο το ερώτημα, για μένα η ταινία που έχει πλησιάσει πιο πιστικά, πιο κοντά τη χρήση και τη ζωή μέσα αυτή είναι το Requiem for a Dream και την ψυχολογία. Έγινε φίλε. Οκ, okay, να είστε καλά. Να είσαι καλά και εσύ. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Καλημέρα. 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 Κλείς το ράδιο, φίλε. Καλημέρα, ναι. Δόκλησα. Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα στα παιδιά. Έλα. Εγώ θα ήθελα να πω ένα μπράβο στα παιδιά. Καταρχήν για μένα δεν παίζει κανένα. Αλλά θα σου πω ότι και εγώ ήμουνα 5,5 χρόνια στη φυλακή. Και εγώ ήμουνα χρήστης, όχι στα βαριά. Μπράβο στα παιδιά, γιατί θεωρώ ότι δεν τους βοήθησε καμιά πνοή, κανένα κεφεά, καμιά σχολή. Θεωρώ ότι το θέλανε πάρα πολύ από μόνα τους. Είχαν θέληση. Ναι. Ορίστε. Είχαν θέληση. Γιατί. Είχαν θέληση δυνατή, λέω. Αυτό. Μάλιστα, ναι, συγγνώμη, δεν το άκουσα. Μεγάλη θέληση τα παιδιά και χίλια μπράβο τους. Γιατί θα σου πω ότι πριν πάρω τηλέφωνο και πριν ακούω τα παιδιά, θα σε έπαιρνα τηλέφωνο και θα σου έλεγα, φίλε, το πρεζάκι δεν την κόβει την πρέζα. Ναι. Αλλά αν δεν το θέλει από μέσα, το όπου και να πάει, δεν την κόβει. Και θα ήθελα να πω και την κυρία την πιο πριν, ότι όσο και να την έκοψει η κόρη της, αν δεν θέλει από μόνη της και 40 χρόνια να περάσουν, πάλι θα πιει. Ένα αυτό. Δεύτερο δηλαδή, πρώτον μπράβο στα παιδιά. Δεύτερο, να απαντήσω στον προηγούμενο κύριο, αν μου επιτρέπουν και τα παιδιά, ναι, ότι ένας χρήστης δεν το φταίει ούτε το χάτος, ούτε η οικογένειά του, ούτε δεν ξέρω εγώ ποιος. Φταίνει η φίλη του και η άσχημη περιέργεια. Να δοκιμάσω αυτό τι είναι. Από τη στιγμή που θα τρυπήσεις μια φορά το χέρι σου, έχασες όλο το παιχνίδι. Τέρμα. Δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής για σένα και είναι πολύ λίγος για να βρεις δρόμο επιστροφής. Μετά ψάχνεις για και θεά και με θεά και δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε δεν μας φταίει κανένα κράτος και καμιά οικογένεια. Είναι, όπως είπε και το παιδί, αν άκουσα καλά, αφορά μόνο το χρήστη. Και αφορά και το χρήστη μόνο για τη θεραπεία του. Αυτό. Παρακάτω το παιδί το άλλο, ο προαναλύσαντας από μένα που είπε ότι να η κοινωνία μας φταίει,
και δεν μας αποδέχεται, θα πω κάτι που είπε και το προηγούμενο παιδί. Ρε φίλε, αν εσύ πηγαίνεις σε μια δουλειά, λιωμένος, με τα δόντια πεσμένα, υπάρχει εργοδότης που μπορεί να σε πάρει για δουλειά? Όχι. Και δεν υπάρχει χρήστης τοξικομανής που να μην, δεν υπάρχει, είναι πολύ λίγα τα παιδιά που δεν φαίνονται αλλά είναι χρήστες, αλλά είναι πάρα πολλοί αυτοί που είναι χρήστες που με τη χρήση είναι καμένοι. Τέλος με αυτά. Όσο αφορά για την πλοή και για τα άλλα, θα διαφωνήσω πάρα πολύ με λειτουργία τους. Φίλε μου, το όνομα του παιδιού λίγο, αν μπορείτε. Ο Στέργιος. Ναι. Ο Στέργιος και η κοπέλα. Μένια. Μένια. Θα ήθελα να πω λίγο, ας πούμε, στα παιδιά ότι διαφωνώ με τον τρόπο λειτουργίας όλων όσο αφορά αυτά τα κέντρα κατάστασης, όσο αφορά δηλαδή το ΟΚΑΝΑ που είναι η μεγαλύτερη απάτη όσο υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί... Ναι, εντάξει, πιο καλές... ναι, μπορεί... Κατηγορεί άτομα τα οποία καλώς ή κακώς εισοδήκαν από το κανάλι. Οπότε δεν μπορεί να είναι απάτη. Εντάξει, πάμε επόμενη γραμμή. Ναι, ναι. Ναι. Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε. Καλώς τον γιατρό. Τι κάνετε? Γιατρέ μου, περιμένω την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια κουβέντα για το ποδόσφαιρο, για ιατρικά θέματα, για Ολυμπιακό που θα πάει στην Άρσεναλ, τον Παναθηναϊκό το δικό σου. Σ' ακούμε, γιατρέ μου. Λοιπόν, ναι. Πέρα από όλα αυτά, το πιο σημαντικά είναι αυτά που κουβεντιάζετε απόψε. Ναι, γιατρέ. Αυτά είναι τα σημαντικά. Συγχαρητήρια στον κύριο που έχετε δίπλα σας για τον αγώνα που έχει κάνει τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους συμπολίτες του. Αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπε. Λίγο δεν άκουσα την εκπομπή από την αρχή. Ναι. Επειδή την χάνει ο αδερφός μου να είναι στο χώρο της ψυχικής υγείας και να έχει μετεκπαιδευτεί στην Αγγλία σε αυτό ακριβώς το κομμάτι για το οποίο συζητάτε σήμερα. Ο αδερφός είναι από τους πρώτους. Ναι, 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 ναι. Είναι ψυχίατρος και είναι στην Αθήνα, λοιπόν. Δεν έχει να κάνει τώρα με τους ναρκωμανείς, έχει να κάνει με τους αλκοολικούς. Είναι στο 18 άνω. Ναι. Εντάξει. Θέλω να... Και καμιά φορά όταν συναντιόμαστε, ξέρετε, τα αδέρφια τώρα συζητάμε και τα επαγγελματικά, λέμε στην εμπειρία, να συναντάει ο ένας στην κλινική. Ναι. Αυτά που έχω ακούσει, που μου έχει περιγράψει η κυρία Αυτοπλή ο αδερφός μου, από πραγματικά ανθρώπινα δράματα, είναι, δηλαδή, δεν θέλετε μια εκπομπή, θέλετε ένα χρόνο να κάνουμε εκπομπές, να τα αναφέρουμε. Και μιλάω για το αλκοόλ. Φανταστείτε τι γίνεται για το ναρκωτικό. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, ο προηγούμενος κύριος που πήρε τηλέφωνο είπε σχεδόν όλη την αλήθεια. Ότι κανένας εθισμένος, για να το πάρουμε έτσι, είτε σε ναρκωτικά, είτε στο αλκοόλ, είτε ακόμα και στο τσιγάρο, είτε στον τζόγο, εάν δεν θελήσει ο ίδιος να γλιτώσει, δεν θα γλιτώσει από αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Οι δομές και οι κρατικές και οι ιδιωτικές λειτουργούν όσο μπορούν στην Ελλάδα. Έτσι. Και από αυτό που ξέρω, τον αδερφό μου, τα προγράμματα που κάνουν είναι τόσο κλειστά και τόσο αυστηρά, που μία φορά διάστα από κοιτάξει είναι το μπουκάλι. Είναι ένας αλκοολικός που ξέρω τον αδερφό μου. Ο υποθεραπεία άνθρωπος τον διώχνουν από το πρόγραμμα. Γι' αυτό λέει, καταδεικνύει το πόσο έχει δίκιο ο προηγούμενος ακροατής, το πόσο εύκολα μπορεί να γίνει αυτό το πρόγραμμά σου. Είναι αρκετοί μήνες και είναι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη, χρειάζεται οικογενειακή στήριξη. Όλα όσα μου πει οι άνθρωποι είναι αληθινά. Το μόνο που θέλω να κάνω, να πω, ο κ. Σιλτρής που μάλλον μας ακούει τώρα θα συμφωνήσει, είναι ότι η προπροηγούμενη κυβέρνηση, όχι η τωρινή η κακή αριστερή κυβέρνηση, οι προπροηγούμενες κυβερνήσεις είχαν αποφασίσει να κλείσουν οι κρατικές δομές για τους ανθρώπους με ψυχολογικά και προβλήματα εφισμού και να φερθούν όλοι αυτοί ελεύθεροι και αβοήθητοι. Από αυτό και μόνο φανταστείτε τι θα γινόταν. Αυτοί οι άνθρωποι να φερθούν αβοήθητοι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κύριος που έχετε δίπλα σας, ήταν προγραμματισμένο να γίνει αυτό το πράγμα, να κλείσουν αυτές οι δομές. Που προσφέρουν πολύ μεγάλη βοήθεια. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα που έχουν πει οι άνθρωποι που έχουν περάσει τα δικά τους δράματα, για τους ανθρώπους που κουβαλάνε τα, να μην πεντά πότα κόψα, τα ναρκωτικά στα νοσοκομεία, τα αντιμετωπίζουμε και εμείς στις εφημερίες μας. Εμείς έχουμε δει ανθρώπους περίεργους που ξέρουν πότε εφημερεύουμε, που έχουμε και τη μεθαδόνη όταν την έχουμε στο νοσοκομείο για να τη δώσουμε, γιατί όλοι οι γιατροί δίνουμε όταν βρεθούμε σε τέτοιες περιστατικά. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Κανένα κράτος δεν μπορεί να βοηθήσει αν δεν θελήσουμε να βοηθήσουμε εμείς οι ίδιοι τους εαυτούς μας. Μάλιστα. Εντάξει, και να ξέρετε ότι για κάθε ένα παιδί που θεραπεύεται, στατιστικά και μόνο 8 κιλούν. Είτε στα αλκοόλ, είτε στα ναρκωτικά, είτε αυτό στα. Αυτό είναι η στατιστική. Η αναλογία είναι. Η αναλογία, ναι. Αναλογία δυστυχώς είναι αυτή. Και μιλάμε για την Ελλάδα. Όσο για τα αίτια που, για να μην τελειώνω, είναι τόσο δύσκολο να τα πλέον να τα απογιαγράψουμε. Παλιά λέγαμε ότι φταίγανε
οι προβληματικές οικογένειες. Μετά λέγανε ότι ήταν οι φτωχοί. Μετά λέγανε ότι ήταν οι πλούσιοι. Τώρα βλέπουμε παιδιά υψηλών εισοδηματικών κοινωνιών και σωμάτων να είναι ναρκωμανείς. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, αλλά θα πω ένα μόνο πράγμα. Ότι ένα ισορροπημένο οικογενειακό κύτταρο δύσκολα θα δει το παιδί του να κυλάει τουλάχιστον στο ναρκωτικό και στο αλκοόλ. Αυτό έχω να σας πω. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Ένα ισορροπημένο, επαναλαμβάνω, οικογενειακό κύτταρο. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλή συνέχεια και να τα πούμε όποτε θέλετε. Έγινε για την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, τελευταίος για σήμερα, ναι. Έχει. Ο κράτος τους νέους τους έλεγε απογαρμονωμένους, ρε φίλε. Υπό τον οικούς, δεν θέλει νέους σαν και εμένα να πούμε. Γεια σου Κώστα. Εννοώ όταν ήμουν νέος. Ναι. Ναι, μου ακούς Κώστα. Δεν ήμουνα νέος φρόνιμος. Ήμουνα νέος, πώς το λένε. Περνούσε ο πολιτικός έξω από το σπίτι μου και το πετούσα νερό, ας πούμε, τον έβριζα και τα λοιπά. Δεν είναι τέτοιο. Θέλω πιο ήσυχο, με θέλανε. Υπερδραστήριος, ναι. Τελευταίος για σήμερα. Ναι, εσείς, ναι. Ναι. Γεια σου Κώστα, σ' ακούω περίπου 3 χρόνια. Ναι. Και είμαι 35 χρονών τώρα. Mm-hmm. Από 17 χρονών έχω πάθει ψυχολογικό και ήθελα να καταθέσω τη δικιά μου προσωπική έτσι, ιστορία. Τι ψυχολογικό έπαθες? Δηλαδή... Θα σου πω, θα σου εξηγήσω. Δεν θα πάρει πάρα πολύ. Όταν ήμουν πιτσιρικάς στην εφηβεία έκανα χρήση μαλακών ναρκωτικών, να το πούμε έτσι. Κάμπιζες. Ναι, ναι. Ναι, την έπινα. Ωραίος. Και για 3-4 χρόνια περίπου κράτησα αυτό το πράγμα. Και μετά έπαθα, μετά με το που βγήκα από την εφηβεία 17-18 χρονών, έπαθα το ψυχολογικό. Και μου είπαν οι γιατροί ότι μου έχουν πει δηλαδή 1-2 φορές γιατροί ότι το χασίς ευθύνεται και για ψυχολογικούς λόγους, ότι μπορείς να πας ψυχολογικά από το χασίς. Είναι απαραίτητο αυτό? Όχι. Εντάξει, δεν το ξέρω άμα είναι 100%. Παίζουν φυσικά και άλλοι τέτοιοι, παίζουν και άλλοι παράγοντες. Μπορεί να μην είναι μόνο το χασίς ή να είναι κάποιος πολύ ευαίσθητος στην παιδική του ηλικία ή μπορεί να έχει παιδικά τραύματα ή μπορεί οτιδήποτε. Οπότε, αλλά ότι ενδέχεται σε ένα ποσοστό να πάσεις αυτό το πράγμα, το παθαίνεις. Ναι. Από το χασίσι. Οπότε, υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. Εσύ έφυγες από το χασίσι, πήγες πιο πάνω ή έμεινες? Όχι. Βασικά εγώ όταν ήμουν πάρα πολύ μικρός, 8 χρονών, ναι, είχα δει ένα ντοκιμαντέρ με ναρκωμανείς. Ναι. Ναι. Και κάναν ένεση και καθώς το έβλεπα αυτό, εγώ σοκαρίστηκα και από τότε τις απέφευγα τις ενέσεις. Από το φόβο σου, ναι. Από το φόβο μου. Τη γλίτωση και επειδή σου δηλώσει. Μάλιστα, καλό. Μπράβο, σωστός. Και να φανταστείς ότι στο περιβάλλον μου είχα πολύ κόσμο που ασχολιόταν με τέτοια πράγματα. Δηλαδή τι πράγματα? Δηλαδή με πρέζα, με τέτοια. Α, ήταν το κοινωνικό σου περίγυρος κοντά σε αυτά. Μπράβο. Ωραία, ναι. Αλλά δεν έμπλεξα ποτέ με τέτοια πράγματα γιατί μικρός, όπως είπα, είχα δει αυτό, είχα σοκαριστεί πάρα πολύ. Οι δικοί μου κάθισαν, με έπιασαν, με βάλανε κάτω, μου είπανε κοίταξε να δεις. Το και το αυτό συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος εφίζεται σε τέτοια πράγματα, να μην το ακολουθήσεις. Δηλαδή είχα μια σωστή, πώς να το πω, σωστή κατεύθυνση από τους γονείς μου. Μάλιστα. Ως προς τα σκληρά ναρκωτικά. Τώρα που είσαι σε αυτή την ηλικία, πού, σε ποια φάση βρίσκεσαι? Κοίταξε να δεις, τώρα που είμαι σε αυτή την ηλικία. Πόσο ετών είσαι? Το παλεύω, 35 είπαμε. Είσαι γυναίκα, παιδιά? Όχι. Γκόμενες αυτά ιστορίες, δουλειά? Είμαι αρκετά σε στροφή, κλείνομαι στο σπίτι, σ' ακούω αρκετά. Δηλαδή δεν δουλεύεις? Όχι, δεν δουλεύω. Και είναι πολύ άσχημο αυτό για έναν άνθρωπο. Ναι. Σε τέτοια φάση. Γυναίκα έχεις εκεί, βγαίνεις? Όχι. Όχι, δεν παίζει τίποτα αυτόν τον καιρό. Δεν ορμάς δηλαδή ή... Όχι ρε, δεν είναι εκεί ότι δεν ορμάω. Άμα μου τύχει ορμάω, φυσικά και ορμάω. Α, ορμάς αλλά απλά... τώρα δεν είναι. Εντάξει. Ναι, ορμάω, πώς δεν ορμάω. Άμα τύχει, τι χάζω εσέ. Α, μπράβο, ναι, να ορμάς, είναι φυσιολογικό. Γελάει, έτσι. Τι να κάνω. Έτσι που λες. Κοίτα να βγεις έξω λίγο παραπάνω, μην κάθεσαι στον υπολογιστή, άκου λιγότερο ραδιόφωνο. Και ναι, κοίταξε, είχα μια δουλειά, πάνε σε καμιά λαϊκή θέση. Εγώ έτσι έκανα μικρός. Τα παιδιά έλεγα καμιά δουλειά, θέλετε εκεί και τα λοιπά. Πήγαινα σαν το Βέγκο να πούμε δεξιά-αριστερά.
Παρακάλετε. Κοίτα, αυτό που ήθελα να καταθέσω εγώ είναι ότι και τα μαλακά ναρκωτικά δεν είναι ακίνδυνα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή μπορεί να σου φέρουν από εκεί που δεν την περιμένεις και στην ουσία, εντάξει, τώρα που λένε, ας πούμε, ξέρω εγώ τι κάνατε. Με στέλνει ο γιατρός εδώ προηγουμένως που πήρε ο Σπύρος, που είναι νευροχειρουργός. Ναι. Που ο αδελφός του ήταν στην Αγγλία σε αυτό το. Λέει ότι όλες οι ναρκωτικές ουσίες ονομάζονται και ψυχότροπες. Ψυχότροπες. Ναι. Άρα λέει προκαλούν και ψυχικές διαταραχές. Άρα μπράβο. Άρα έχει πολλά στραβά η ναι, ιστορία. Ναι, ναι, ναι. Ωραίος. Εσύ προσοχή και ενδιαφέροντα πέρα των ραδιοφωνικών εκπομπών και της ΠΑΟΚΑΡΑΣ. ΠΑΟΚ είσαι. Εντάξει, δεν πολύ ασχολούμαι, εντάξει, αλλά ακούω επειδή γουστάρω έτσι το χαρακτήρα σου και τα πράγματα έτσι όπως θα νιώθεις. Ασύλληπτος χαρακτήρας. Μόνο κόκκινο. Ναι, 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 δεν δε συγκρίνεις όλοι. Καλά, ρε. Έγινε, να προσέχεις. Και να, έχεις, να βγεις προς τα έξω και μπορεί να μην έχουμε δουλειές. Εσύ ρώτα, μην είναι δεν ντροπή. Τώρα ζητάς δουλειά, ναι, δεν είναι ντροπή. Εγώ πάω συνέχεια, ρωτάω. Ρε, καμιά διαφήμιση να κάνετε, πάρουν κανένα φράγκο. Ζητάει η Ευγενία, λέω σκύλο κτλ. Το παίρνω στην πλάκα και εντάξει, α, μου δώσουν, μου δώσουν. Αν δεν μου δώσουν, εντάξει, τι βγάζω να πούμε αλλιώς. Έγινε, Ραπτόπουλε. Φιλιά, φιλιά. Έγινε, σ' αγαπώ. Λοιπόν, εμείς τώρα φοράμε www.πνοηστηζωή.gr ή όταν έχουμε κάποιο τέτοιο πρόβλημα και θέλουμε να ακολουθήσουμε τα παιδιά τα οποία σώθηκαν, 232-39-20 είναι της επανομής αυτό, πλαγιάρι. 239-20 25456. Τα κινητά δεν χρειάζεται να τα πούμε. 6943-838-385. Ποιος βγαίνει εδώ? Εσύ. Ο Γιώργος. Ο Στέργιος, ο Στέργιος είναι το άλλο. Ας πάρουν. Το ίδιο είναι. Το ίδιο. Και 6974-520-527. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να με ενημερώνετε γιατί εγώ χάνομαι να πούμε στις δουλειές μου, στα τρεξίματά μου, στα συστήματα, στις σύντρικες, στις πληροφορίες και ξεχνιέμαι, με ενοχλείτε. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Θα τα λέμε. Και ένα καλό βράδυ στους ακροατές. Εντάξει, θα τα πούμε. Άντε φιλιά, συγχυρητήρης για τη μουσικάρα και το προμεσημέρι με τον Βόδαρο, εδώ τον κόκκινο, θα τα πούμε 2 με 4 φιλιά. 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 2 με 4